Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα στην εκπομπή υπάρχει λύση. Ο Ηλίας Βατζηγεωργίου, ο φοροτεχνικός, ο Γιώργος Κουτσούκος, ο εργατολόγος και οι δικηγόροι Μαρία Ζιαζιά και Χάρης Μπουκουβάλας. Και σήμερα αναλύουμε τα πάντα για φορολογία, ασφαλιστικό και κόκκινα δάνεια. Και σήμερα θα απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρετόδης είναι οι διεργασίες για τον ονοματολογικό σε Αθήνα και Σκόπια. Ο Μάθιου Νίμιτς, σε δηλώσεις του σε κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, εκτίμησε ότι οι συναντήσεις στην Αθήνα ήταν θετικές, εκφράζοντας την ελπίδα ότι και οι επαφές του στα Σκόπια θα είναι εξίσου καλές. Παρότι οι φήμες θέλουν την ελληνική πλευρά να προωθεί το όνομα Άνω Μακεδονία, διπλωματικές πηγές επιμένουν ότι στο τραπέζι παραμένουν και τα αρχικά ονόματα που είχε προτείνει ο Μάθιου Νίμιτς. Η Ελλάδα θα χρειαστεί ισχυρό πλαίσιο εποπτείας για αρκετά χρόνια και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για ακόμη 10 χρόνια, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ντέκλαν Κοστέλο, μιλώντας σε Ολλανδούς βουλευτές στην Χάγη. Όπως αναφέρουν τα νέα, ο κύριος Κοστέλο σημείωσε ότι υπάρχουν πραγματικές προκλήσεις σχετικά με το αν θα καταφέρει η Ελλάδα να διασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Τις παραδοχές του βασικού και δυσμενού σεναρίου για ανάπτυξη, πληθωρισμό, ανεργία, τιμές ακινήτων αλλά και πορεία του χρηματιστηρίου, βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν μέσω των stress test οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Πρώτη διαπίστωση ήδη από τη διαρροή των στοιχείων στο Bloomberg ήταν τόσο το δυσμενές όσο και το βασικό σενάριο των stress test, το οποίο είναι και πιο ήπιο σε σχέση με την αντίστοιχη δοκιμασία στην οποία είχαν υποβληθεί οι τράπεζες το 2015, γεγονός που ανακούφισε τους επενδυτές και την αγορά. Η κυβέρνηση αναμένει καθαρή έξοδο από το μνημόνιο μετά τον Αύγουστο και δεν έχει κανένα λόγο να ζητήσει πιστωτική γραμμή, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήτης Τσακαλώτος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters. Η Ελλάδα περιμένει καθαρή έξοδο μετά το τέλος του προγράμματος. Δεν έχει κανένα λόγο να αναζητήσει προληπτική γραμμή πίστωσης. Αντίθετα, θα δημιουργήσει το δικό της απόθεμα ασφαλείας για να καλύψει τις δανειακές της ανάγκες, δήλωσε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος σε συνέντευξή του στο Reuters. We feel that we built credibility over the last three years. We've been outperforming our fiscal targets. The economy is returning. I feel to those people who think we need something more, like a precautionary credit line or whatever, they're just pushing the key question back. And I can't see any reason for that. We're thinking by Easter, preparing our own plan, which will have social policies but also growth-friendly policies, to show both the institutions but also the markets that this is our program. It has ownership because exactly it is our program. It hasn't been imposed. It's not a matter of compromise. It's things we actually want to do to see to be done in Greece. Τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε μεταξύ Οκτωβρίου 2016 και Οκτωβρίου 2017 το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα από 23,3% σε 20,7% αντιστοίχως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα παραμένει το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Οκτώβριο του 2017 η ανεργία στην Ελλάδα μειώθηκε στο 20,7%. Τον Οκτώβριο του 2016 η ανεργία ήταν στο 23,3%. Σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα πέτυχε την μεγαλύτερη μείωση ανάμεσα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά την μείωση, η Αθήνα κατέχει την πρωτιά. Ακολουθεί η Ισπανία με 16,4% και η Κύπρος με 11,3%. Ευχάριστα νέα για την Τσεχία που με 2,3% έχει την χαμηλότερη ανεργία. Ακολουθούν η Γερμανία και η Μάλτα με 3,6%. Για τον Δεκέμβριο δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ελλάδα. Όμως στην Ευρωζώνη το επίπεδο της ανεργίας παρέμεινε στο 8,7%, δηλαδή σταθερό σε σχέση με τον Νοέμβριο. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από το 2009. Στην Ελλάδα τον Οκτώβριο το ποσοστό ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών κυμάνθηκε στο 40,8%. Η δέσμευση ότι το καθεστώς ασύλου που ισχύει στα πανεπιστήμια θα αλλάξει, επανέλαβε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την εικόνα που είδε περνώντας μπροστά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Περνούσα σήμερα μπροστά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και σταμάτησα για να δω αυτήν την απαράδεκτη εικόνα
κατάληψης δημόσιου χώρου από μικροπολιτές, οι οποίοι σε πρώτη ευκαιρία βρίσκουν πάντα καταφύγιο εντός του χώρου του Οικονομικού Πανεπιστημίου για να αποφύγουν την ενδεχόμενη σύλληψη. Και για άλλη μια φορά θέλω να επαναλάβω την κατηγορηματική μου δέσμευση ότι θα αλλάξει το καθεστώς ασύλου, έτσι ώστε να μπορεί η αστυνομία αυτεπάγγελτα να παρεμβαίνει και εντός του Πανεπιστημίου, όποτε εντοπίζεται οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά. Από χτες εντάσσονται στην πάγια ρύθμιση και μήλυξη πρόθεσμες οφειλές. Ο φροντεχνικός Αγαμέμνονος Σταυρόπουλος μας ενημερώνει και εξηγεί τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι. Για όσους έχουν ρύθμιση 100 δόσεων, σύμφωνα με τον νόμο, αν αφήσουν ληξιπρόθεσμη οφειλή, η ρύθμιση των 100 δόσεων θα πέσει. Αυτό είναι σύμφωνα με τον νόμο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα εφαρμοστεί, γιατί να λέμε και τα καλά, αν και είναι οξύμορο, 2,5 χρόνια που ισχύει η ρύθμιση των 100 δόσεων, ευτυχώς η φορολογική αρχή δεν εφαρμόζει τις αυστηρές διατάξεις. Από το 2015 ισχύει αυτό ότι αν θέλεις να ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμη οφειλή, αν θέλεις να ρυθμίσεις νέα οφειλή, πρέπει να το κάνεις πριν γίνει ληξιπρόθεσμη. Καμία όμως κατοστάρα ρύθμιση δεν έριξαν επειδή έγινε ρύθμιση ληξιπρόθεσμης οφειλής. Άρα έχεις τώρα τη δυνατότητα μέσα όμως από το σύστημα, μέσα από το σύστημα να το κάνεις, όχι να πας στην εφορία που έπρεπε να το κάνεις μέχρι στιγμής. Ακριβώς. Άρα η πρώτη δόση πρέπει να είναι στο λεπτό. Από εκεί και πέρα η ρύθμιση εγκρίνεται και έχουμε μία ταυτότητα οφειλής που μας ακολουθεί και πρέπει απλά να προσέχουμε να είμαστε εμπρόθεσμοι. Δηλαδή μπορούμε να πληρώνουμε και 10 ευρώ κάθε μέρα, που λέει ο λόγος. Τώρα, αυτό που έχουμε ήδη πληρώσει δεν χάνεται. Όταν πάει να κουμπώσει με την πληρωμή δεν θα βρει οφειλή να κουμπώσει, θα πέσει σαν υπερίσπραξη. Το λέω για όσους θα πάνε στις εφορίες. Σαν υπερίσπραξη θα πάει ο φορολογούμενος στα έσοδα και θα πούνε ρίξτε με αυτό το ποσό στη ρύθμιση πλέον. Και εδώ υπάρχει ένας τόκος της πάγιας ρύθμισης, το 5,86%. 5,86, ναι. Και αυτός ο τόκος είναι ουσιαστικά η επιβάρυνση του ληξιπρόθεσμου. Γι' αυτό κάτι πολύ σημαντικό που δεν το έχουν καταλάβει ακόμα πολύ, είναι ότι όταν έχουμε μια παλιά οφειλή, κυρίως πριν το 2013, άμα πάμε και κάνουμε ρύθμιση, θα δούμε τις προσαυξήσεις να μειώνονται σε μεγάλο ποσοστό. Και αυτό έχει και σημασία για αυτούς που θέλουν να εξοφλήσουν. Πουλάνε ένα ακίνητο ή για κάποιο λόγο έρχονται χρήματα στα χέρια τους και μπορούν να εξοφλήσουν. Δεν είναι σωστό να πάνε να εξοφλήσουν την ανοιχτή οφειλή. Μπορούν να κάνουν τη ρύθμιση σε μία δόση. Αυτομάτως μειώνεται το ποσό. Αύξηση τουλάχιστον κατά 20% των εισοδηματικών ορίων υπαγωγής στο νέο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο για τις πολύτεκνες οικογένειες και τα νοικοκυριά με πολλά μέλη, ενέκρινε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Συγκεκριμένα, καθιερώνονται δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης κοινωνικού εισοδήματος, αλληλεγγύης. Αυτοί θα έχουν έκπτωση στην τιμή του ρεύματος. Το σύνολο του τιμολογίου εκτιμάται ότι η έκπτωση θα φτάσει το 70%. Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν κριτήρια αντίστοιχα με εκείνα που ορίστηκαν για τη λήψη κοινωνικού μερίσματος. Σε αυτή την περίπτωση η έκπτωση διαμορφώνεται στο 35%. Μία σπάνια ολική έκλειψη σελήνης έδωσε ένα εντυπωσιακό θέαμα. Το μπλε φεγγάρι έκανε χθες εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο να στρέψουν τα μάτια τους προς τον ουρανό. Πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο που έχει να συμβεί 152 χρόνια. Εντυπωσιακές εικόνες από τη σούπερ μπλε ματωμένη σελήνη, το μεγαλύτερο φεγγάρι των τελευταίων 150 ετών, μάγεψαν χιλιάδες σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα το λαμπερό φεγγάρι αναδύθηκε στον ουρανό πιο μεγάλο και πιο φωτεινό από ποτέ. Το μοναδικό αυτό φαινόμενο, κατά το οποίο το φεγγάρι έχει πλησιάσει το κοντινότερο σημείο από τη Γη και παράλληλα πραγματοποιείται πανσέλινος και ολική έκλειψη, εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους, όπως το Πεκίνο, όπου πολλοί έσπευσαν να το θαυμάσουν μέσω τηλεσκοπίων. Η πανσέλινος αυτή ήταν η δεύτερη του Ιανουαρίου, καθώς είχε προηγηθεί η πανσέλινος και η σούπερ σελήνη της πρωτοχρονιάς, αλλά τότε δεν υπήρχε έκλειψη του φεγγαριού. Και στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε τις διεθνείς ειδήσεις της ημέρας.
Ξανά υποκράτηση βρίσκεται ο πρόεδρος της Διεθνούς Αμνηστίας στην Τουρκία, Τανέρ Κιλίτς, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση στο δίκτυο του αυτοεξόριστου ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος φέρεται από την Τουρκία ως ο εγκέφαλος του αποτυχημένου πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016. Ο Κιλίτς, που συνελήφθη τον Ιούνιο του 2017, αποφυλακίστηκε την Τετάρτη, ενώ η δίκη του αναβλήθηκε για τις 21 Ιουνίου. Αμέσως μετά την αποφυλάκησή του, ωστόσο, εκδόθηκε εκ νέου ένταλμα σύλληψης εναντίον του και τέθηκε υποκράτηση σε αστυνομικό τμήμα της Σμύρνης. Στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, με την ιδιότητα της ειδικής απεσταλμένης της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, βρέθηκε η Αντζελίνα Τζολί. Η διάσημη ηθοποιός, που είχε στο πλευρό της τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, Γιενς Σόλτενμπεργκ, κάλεσε τον ΝΑΤΟ να συμβάλλει προκειμένου να μπει ένα τέλος στην χρήση της σεξουαλικής βίας ως όπλο πολέμου. Όπως σημείωσε, η βία εναντίον των γυναικών και των παιδιών, ειδικά η σεξουαλική βία, είναι ένα ολοένα και ενδυνόμενο χαρακτηριστικό γνώρισμα του πολέμου και ο βιασμός χρησιμοποιείται ως όπλο ώστε να επιτευχθούν στρατιωτικοί και πολιτικοί σκοποί. Μάγεψε μικρούς και μεγάλους το μεγαλύτερο φεγγάρι των τελευταίων 150 ετών. Η Πανσέλινος πλησίασε στο κοντινότερο σημείο από τη γη και παράλληλα πραγματοποιήθηκε ολική έκλειψη. Χιλιάδες άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν αυτό το σπάνιο θέαμα, καθώς ήταν ορατό από την Βόρεια Αμερική, τη Ρωσία, την Ασία και τον Ειρηνικό ωκεανό. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες. Το συν 0,38% Ειρήνη Γυριλέη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, Σοφία, και από μένα. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα το γενικό δίκτυο να έχει ξεπεράσει 890 μονάδες. Γενικά να κινείται ανωδικά, έτσι να ξεκινά τον μήνα με θετικό πρόσημο, 0,38% αυτή τη στιγμή άνοδος, και ο τζίρος ξεπερνά τα 90 εκατομμύρια. Βέβαια, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, ρίχνοντας μια ματιά στους δείκτες, βλέπουμε ότι ο τραπεζικός δείκτης, ο τραπεζικός κλάδος, είναι αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή καταγράφει τα περισσότερα κέρδη, 1,18%. Και από τις μετοχές ξεχωρίζει η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, τις τραπεζικές μετοχές, η οποία καταγράφει επίσης κέρδη 3,03%. Πριν να ολοκληρώσουμε, Σοφία, να ρίξουμε και μια ματιά στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς εκεί η εικόνα δεν είναι θετική. Έχουμε μεικτά πρόσημα, μόνο ο δείκτης του Μιλάνου κινείται ανωδικά, ενώ οι υπόλοιποι δείκτες καταγράφουν απώλειες, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στο γερμανικό δείκτη DAX, 1,37%. Σοφία. Ειρήνη, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και σήμερα θα βρούμε λύσεις μαζί με τον Γιώργο τον Κουτσούκο. Είναι ο εργατολόγος μας, Ηλίας Χατζηγεωργίου, είναι ο φοροτεχνικός μας και Μαρία Ζιαζιά είναι η δικηγόρος μας. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Καλησπέρα. Πολλά έχουμε σήμερα να στήσουμε. Καλό μήνα βεβαίως, για να δούμε αυτός θα είναι ο μήνας και από πλευράς φορολογικών υποχρεώσεων. Θα δούμε τι γίνεται με τις ρυθμίσεις που έχουμε να κάνουμε. Μαρία Ζιαζιά, περιμένουμε 120 δόσεις, αλλαγές στον νόμο Κατσέλη, θα τα συζητήσουμε όλα. Και βεβαίως, Γιώργο μου, σε κοινό παρονομαστή αγωνία όλων των συνταξιούχων, επικουρικές, μειώσεις και βεβαίως ναι. Τι θα γίνει με τις συντάξεις. Όπως και ευκαιρίες, έτσι. Ευκαιρίες, δυνατότητες, να τα πούμε και αυτά. Και αυτό είναι το αγαπημένο μου κομμάτι σήμερα ναι. Που ετοιμάζαμε για να πούμε τα παραδείγματα που μπορεί κάποιος να συνταξιοδοτηθεί κοντά στα 60. Κοντά στα 60, ναι, και πάντως πριν τα γενικά όρια, πριν τα 62 και τα 67, θα δείξουμε και μετά κάποιες δυνατότητες που υπάρχουν. Θα ξεκινήσουμε με τις συντάξεις και βεβαίως θα ξεκινήσουμε, Γιώργο μου, να δούμε ποιες συντάξεις αναμένεται να ξεμπλοκάρουν την επόμενη περίοδο, γιατί πολλοί μας καλούν, τι γίνεται, πότε θα δοθούν, μας λένε την συνταξιοδοτική τους πράξη και βλέπουμε. Και θα ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ πολύ, να δούμε κάποια σημαντικά σημεία και ξεκινάμε με το ένα και βασικό, η αποδέσμευση νέων κύριων και επικουρικών συντάξεων. Χτίζεται με την δέσμευση της κυβέρνησης για τη γενικότερη καθάριση των εκκρεμών συντάξεων γενικώς, έως Σοφία, το καλοκαίρι. Είναι μια μνημονιακή δέσμευση, δεν είναι δηλαδή στην διακριτική ευχέρεια των υπηρεσιών να έχουν ένα χαλαρό χρονοδιάγραμμα. Υπάρχουν σφιχτές προθεσμίες και κάποιες δεσμεύσεις πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθούν, ακριβώς γιατί γίνεται λογαριασμό στο τέλος και πρέπει όλοι συντονισμένα να εκδώσουν και κύριες και επικουρικές συντάξεις. Και όπως λες πολύ σωστά, κομβική ημερομηνία για να υλοποιηθούν όλα αυτά είναι το καλοκαίρι του 2018, του τρέχοντος έτους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε το έως το καλοκαίρι του 2018. Ναι. Ήδη υλοποιείται, όπως βλέπουμε, κανονικά η έκδοση οριστικών συντάξεων του ΕΦΚΑ κατ' εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Ναι, υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη η έκδοση των οριστικών συντάξεων. Να πούμε όμως ότι αυτό αφορά κατά κύριο λόγο ασφαλισμένους που έχουν χρόνο ασφάλιση σε ένα ασφαλιστικό ταμείο. Και αυτό γιατί είναι πιο εύκολο για τις υπηρεσίες να συσχετίσουν τα αίτια ασφάλισης και τις συντάξιμες αποδοχές και να εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησης. Το αμέσως όμως επόμενο διάστημα είναι γεγονός ότι θα πρέπει να τρέξουν και οι συντάξεις οι οποίες αφορούν χρόνους ασφάλισης σε δύο ή περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί η πλειοψηφία των ασφαλισμένων έχουν διανύσει χρόνο ασφάλισης σε δύο ή περισσότερα ταμεία. Επομένως, είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος αναμένει να δει την απονομή της οριστικής σύνταξης. Επομένως, είναι προτεραιότητα για τις υπηρεσίες να εστιάσουν και στην υλοποίηση αυτών των περιπτώσεων. Πράγματι όμως, υπάρχει η αφομοίωση τουλάχιστον από τις υπηρεσίες και των μαθηματικών τύπων. Απλώς αυτό που είναι σε εκκρεμότητα είναι το να μπορέσουν οι υπηρεσίες να έχουν πρόσβαση και σε χρόνο ασφάλισης και πρώτου 2002, γιατί υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι δεν συγκεντρώνουν χρόνο ασφάλισης μετά το 2002 και ιδίως από το 2010 και μετά, ακριβώς διότι υπάρχει το γνωστό θέμα της ανεργίας. Είναι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, οπότε αυτοί οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν στην πορεία αυτών των ετών να συγκεντρώσουν ικανό χρόνο ασφάλισης. Θα μείνω βεβαίως, γιατί το γνωρίζεις, το βλέπεις τι γίνεται σε κάθε εκπομπή, για τις επικουρικές συντάξεις. Ναι. Και βεβαίως αναφερόμαστε στο ΕΤΑΕΠ για αιτήσεις από 1η-1η του 2015 και μετά. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έκδοση. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, έχει εμπεδωθεί ο μαθηματικός τύπος, έχει καταρχάς βρεθεί και έχει εφαρμοστεί. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι υπηρεσίες είναι σε θέση να προχωρήσουν στην έκδοση επικουρικών συντάξεων. Αυτό βέβαια γίνεται σταδιακά γιατί εκκρεμούν εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις. Έχει βγει και ένας αριθμός στη δημοσιότητα που προσεγγίζει περίπου τις 120.000 επικουρικές που είναι σε εκκρεμότητα. Όμως προτεραιότητα έχει δοθεί σε αιτήσεις από 1η-1η του 2015 έως και το Μάρτιο-Απρίλιο του 2015, δηλαδή είναι σε πορεία διεκπεραίωσης όλα αυτά τα αιτήματα και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, Σοφία, και ιδίως από τον επόμενο μήνα, μάλλον στο τέλος του τρέχοντος μηνός, αλλά κυρίως και από τον επόμενο μήνα, θα δούμε να εκδίδονται αρκετές επικουρικές και περίπου 2.000 στον αριθμό είναι αυτές που προγραμματίζονται να εκδοθούν.
Πριν συνεχίσουμε βεβαίως και με τα υπόλοιπα σημεία, υπάρχει ένα στάτος εδώ στο στούντιο, γιατί μόλις κάθισε ο εκλεκτός εδώ ο δικηγόρος, Χάρης Μπουκουβάλλας. Καλησπέρα κύριε Μπουκουβάλλα. Τι ωραία παρέα που είσαστε. Και λέτε ότι θα δοθούν και συντάξεις και αυτά. Ένα χαμόγελο με το που καθίσατε, ένα χαμόγελο. Αν και λέμε και για άσχημα κομμάτια των επικουρικών, την αγωνία βεβαίως των συνταξιούχων, πότε θα λάβουν την επικουρική τους σύνταξη, περιμένουν, έχουν κάνει αιτήσεις. Και υπομονή μόνο που και επιμονή. Και μόνο που βλέπει κανείς τον Γιώργο να τα λέει αυτά, αισιοδοξεί. Αλλά είναι μια έτσι αυταπάτη, ξέρετε. Δεν είναι πολύ. Σήμερα λέμε επειδή είναι. Μόνο ευχάριστα. Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλό μήνα, έτσι, καλό για να μπει καλά ο μήνας, θα λέμε μόνο ευχάριστα. Έτσι, θα πούμε για ρυθμίσεις, θα μας πει ο Ηλίας σε λίγο, όχι υποχρεώσεις φορολογικές, θα μας πει για τις ρυθμίσεις που θα μπαίνουμε και θα κάνουμε λοιπόν. Θα τα πούμε όλα. Έχουμε τον κύριο Ηλία. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ, σας χαιρετούμε και σας ευχαριστούμε για ό,τι καλό μας λέτε. Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ κάθε απόγευμα κοντά μας. Κάθε απόγευμα, αλήθεια λέτε. Και όχι μόνο σας μιλάμε, όσοι σας μιλάμε, αλλά και πολύ περισσότερο που σας ακούμε, όλοι σας ακούμε. Να είστε καλά. Η αδερφή μου είναι γεννημένη 13/5 του 51. Μάλιστα. Είναι ασφαλισμένη στο ΝΟΓΑ από την 1η-1η του 88. Έως και σήμερα. Έως σήμερα. Πληρωμένο το ΟΓΑ έως και 31 δωδεκάτου του παρελθόντος έτους. Ναι. Και πλήρωνε 1.300 και το χρόνο, τώρα πληρώνει 87 το μήνα. Εκτιμούμε ότι είναι η ηλικία να πάρει σύνταξη, πηγαίνει τον τοπικό ανταποκριτή του ΟΓΑ και τη λένε δεν ξέρουμε πού να κάνει αίτηση. Τι κάνει. Στα 67 μπορεί κανονικά να καταθέσει την αίτηση. Έχει συμπληρώσει το 67ο. Είναι το 13/5 του 51. Ωραία, ναι. Άρα 13/5 λοιπόν του 2018. Μου είπατε ότι είναι το 51. Επομένως συμπληρώνει και τα 67 το Μάιο. Όμως δεν ξέρω αν και από τον ΟΓΑ σας ενημέρωσαν ότι μπορεί να κατατεθεί και η αίτηση και μέσα στο εξάμηνο πρώτη συμπλήρωση του 67ου. Ο ΟΓΑ, αγαπητέ, λέει. Να μιλήσω. Ναι, ναι. Λέει ότι δεν ξέρουν πού να καταθέσει την αίτηση. Περιμένουν, λέει, κάποια ενημέρωση. Δεν ξέρει ο ανταποκριτής. Μπορεί να την καταθέσει στον τοπικό δήμο, στον ΟΓΑ. Ναι, θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση στον τοπικό ανταποκριτή του ΟΓΑ, ο οποίος στη συνέχεια θα προωθήσει το φάκελο με τα δικαιολογητικά στα κεντρικά του ΟΓΑ για να υπολογιστεί από εκεί η σύνταξη. Λέει ο ανταποκριτής του ΟΓΑ, αγαπητέ, εδώ, ναι, ότι δεν γνωρίζει τι που πρέπει να τα καταθέσει, γιατί περιμένουν κάποια ενημέρωση. Περιμένουν ίσως κάποια ενημέρωση για τον τρόπο υπολογισμού ενδεχομένως της σύνταξής της, αλλά το να μην δέχεται να παραλαμβάνει μία αίτηση μου φαίνεται περίεργο. Η αίτηση χωρίς άλλα δικαιολογητικά, μόνο αίτηση. Όχι, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από κάποια δικαιολογητικά όπως είναι παραδείγματος χάρη τα ειδοποιητή ή φορές που έχουν κατατεθεί ή τα προηγούμενα αποδεικτικά. Επίσης, κάποια παραστατικά που να φαίνεται η αγροτική δραστηριότητα τα προηγούμενα έτη. Σας έχει ενημερώσει γενικά για το τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν. Και επίσης υπάρχουν και κάποια τυπικά δικαιολογητικά. Το καθαριστικό, τα καθαριστικά σημειώματα, το αντίγραφο της ταυτότητάς της. Αυτά σας είναι συνειδητά, σας έχει ενημερώσει. Δεν θέλω άλλο χρόνο να σας πάρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Νομίζω ότι πρέπει να κατατοπιστεί λίγο παραπάνω ο ασφαλισμένος, γιατί έχει τη δυνατότητα να καταθέσει την αίτηση και συνεχεία θα προωθηθεί στην αρμόδια υπηρεσία. Ο κύριος Νίκος είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ακούμε, κύριε Νίκο. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα σας. Για τα αναπηρικά επιδόματα ήθελα να ρωτήσω. Εγώ έχω αναπηρία 80%. Τι αναπηρικό επίδομα δικαιούμαι? Έχετε παίρνετε και κάποια σύνταξη από το ποσοστό αυτό που έχετε? Ναι, σύνταξη από τον ΝΑΤ. Παίρνετε από τον ΝΑΤ. Τον ΝΑΤ, ναι. Μάλιστα. Κάποιο επίδομα μπορεί να δοθεί στην περίπτωση που έχει κρυφθεί και από τα ΚΕΠΑ ότι... Ναι, ΚΕΠΑ έχω. Ναι, να σας πω μόνο κάτι. Αν έχει κρυφθεί από τα ΚΕΠΑ ότι εξαιτίας της πάθησης αυτής χρειάζεται ο παθόν, ο ανάπηρος, την συμπαράσταση κάποιου άλλου προσώπου, μπορεί να δοθεί ένα επίδομα το οποίο έχει να κάνει με αυτό, με την αιτία αυτή. Ναι. Σε κάθε περίπτωση δήλωσε... Γιατί το επίδομα φροντίδα σε άλλο προσώπου που το 80%. Που το 20 ναύτου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, από τη στιγμή που έχετε ποσοστό αναπηρίας 80% και πάνω,
η σύνταξή σας είναι αφορολόγητη, συμπληρώντας τον ανάλογο κωδικό στη φορολογική δήλωση. Μειώνεται η σύνταξη του 80%. Αυτό... Καλαπηρία. Το κομμάτι το φορολογικό είναι αφορολόγητο. Τώρα αν μειώνονται ή όχι, Γιώργο, δεν ξέρω. Όχι. Κοιτάξτε, στο 80%, εφόσον είναι 80% η σύνταξη η οποία, η οποία καταβάλλεται σε αυτή την περίπτωση, είναι με βάση το πλήρες ποσό τη σύνταξη που θα λαμβάνατε αν ήταν γύρατος. Τώρα, το αν υφίσατε κάποιες περικοπές, υπάρχουν κάποιες περικοπές οι οποίες είναι και λόγω του μνημονίου. Όμως, σε κάθε περίπτωση έχετε ελέγξει ακριβώς το τι λαμβάνετε, βλέπετε τα ενημερωτικά σημειώματα. Τα βλέπουν, μου κόβουν κανονικά τη σύνταξή μου. Μειώνεται. Όπως μειώνεται σε όλους. Όπως μειώνεται σε όλους. Όχι, τώρα το 80% τώρα το πήρα. Πήρατε τώρα το ποσοστό. 5-6 μήνες με 80%. Μάλιστα, μάλιστα. Κοιτάξτε, όσον αφορά πάντως το επίδομα που μου είπατε, εάν στη σχετική γνωμάτευση που έχετε εξασφαλίσει, έχει κριθεί ότι χρειάζεστε συμπαράσταση από άλλο πρόσωπο λόγω της παθήσεως, μπορεί εκεί να υπάρξει, να γεννηθεί μια αξίωση για να καταβάλλετε και αυτό το επιπρόσθετο ποσό, το επίδομα δηλαδή, επί της συντάξεως. Ναι, αλλά ο οίκος του ναύτου σας είπα ότι μου απέρριψε το φροντίδα σε άλλου πρόσωπου. Ναι. Έχουνε δικά τους εκεί. Ναι, το έχει, αυτό το έχει απορρίψει επειδή η σχετική γνωμάτευση γράφει όχι στο πεδίο. Δηλαδή γράφει ότι δεν σας έκρινε, δεν έκρινε την περίπτωσή σας ως κατάλληλη για να έχετε κάποιον άλλο συμπαραστάτη. Όχι, της Επιτροπής Συγγνωμάτευσης δεν γράφει κάτι τέτοιο. Δεν γράφει 67% συμπίπτει με μια νομοθεσία για το πυρικό αυτοκίνητο κτλ. Ωραία. Άρα δεν έχει γιατί κάποια... Γιατί έχω 60% και προβλήματα και κινητικότητας. Άρα δεν έχει... Άλλα είναι κατάθλιψη. Άρα δεν περιλαμβάνει υπό κάποια κρίση. Για το κατάθλιψη, γι' αυτό και έχει απόρριψη. Μάλιστα. Επειδή δεν στη γνωμάτευση θα μπορούσε να ασκηθεί ένσταση. Για να περάσει δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή θα έχουν περάσει προθεσμίες. Δευτεροβάθμια πέρασα. Δευτεροβάθμια περάσατε. Δευτεροβάθμια, ναι, έκανα ένσταση. Ωραία, αν και δευτεροβάθμια... Ωραία. Και αυτό είναι αποτέλεσμα που είναι 5 μήνες, 6. Αν και η δευτεροβάθμια λοιπόν έγραψε πάνω στην απόφαση όχι, τότε λογικά και η υπηρεσία οδηγήθηκε κατευθείαν στην απόρριψη. Ναι, ο οίκος του ναύτου. Ο οίκος του ναύτου, ναι. Ναι. Άλλο επίδομα δεν... Κάποιο άλλο επίδομα που να σχετίζεται όχι. 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 Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε σε πολύ λίγο με το κομμάτι των συντάξεων. Πάμε στον Ηλία τον Χατζηγεωργίου να δούμε τι γίνεται με το κομμάτι των ρυθμίσεων. Από χθες λοιπόν, ρύθμιση οφειλών προς την εφορία σε 12 δόσεις. Δεν χρειάζεται να πάμε. Ουσιαστικά αυτό που είχε προαναγγείλει το Υπουργείο Οικονομικών, πλέον δεν χρειάζεται επίσκεψη στην αρμόδια ΔΟΗ, προκειμένου να μπορέσει να ρυθμίσει ο φορολογούμενος τις οφειλές του πριν αυτές γίνουν ληξιπρόθεσμες. Πολλοί θα παρατήρησαν αν μπήκαν μέσα στο πεδίο των πάγιων ρυθμίσεων, των 12 δόσεων ή των 24 δόσεων, ότι θα μπορούσαν να ρυθμίσουν εχθές την τελευταία δόση του ένφια που έγινε 31 Ιανουαρίου. Εχθές. Μπορούσαν να το ρυθμίσουν εχθές, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση μέσω του τάξης, μέσω της ΑΔΕ, συμπληρώνοντας εννοείται τα σχετικά πεδία που ορίζουν το εισόδημα που έχουν το μηνιαίο, το προσδοκούμενο εισόδημα και τις πάγιες υποχρεώσεις. Και αν στηρίζονται όλα αυτά σε συνδυασμό με τις δόσεις που ήθελαν να κάνουν, προχωρούσε, τους έδινε τη δυνατότητα να κάνουν την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων πριν γίνει το ποσό ληξιπρόθεσμο. Η διαφορά σε σχέση με το να γίνει ληξιπρόθεσμο ή όχι δεν είναι πολύ μεγάλη. Η προσάυξη που παίρνει 0,73% αν λήξει και κάνοντας τη ρύθμιση ουσιαστικά αναπροσαρμόζεται το ποσό αυτό και η προσάυξη που βάζει, ο τόκος είναι το 5,5% περίπου που προσαρμόζει στη ρύθμιση των 12 δόσεων ανά έτος. Mm-hmm. Απλά η διαφοροποίηση που έχει να κάνει με όσους έχουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων, η οποία παραμένει σε ισχύ, που την είχαν κάνει το 2015. Ο νόμος, επειδή έχει γίνει πιο αυστηρός από 1/1/2018, ουσιαστικά δίνει περιορισμό στους φορολογούμενους να μην μπορούν να έχουν μια οποιαδήποτε οφειλή που θα γίνει ληξιπρόθεσμη μέσα στο έτος. Άρα, εάν κάποιος έχει τη ρύθμιση των 100 δόσεων και είναι σε ισχύ, να προσέχει από εδώ και πέρα να ρυθμίζει τις οφειλές του πριν αυτές γίνουν ληξιπρόθεσμες. Γιατί μέχρι πέρσι θα έπρεπε να πάει στην αρμόδια ΔΟΗ να κάνει σχετική. Άρα τώρα μπορώ μέσα να μπω κατευθείαν και μπαίνω να το ρυθμίσω. Μέσα βλέπω τις οφειλές. Βέβαια θέλει προσοχή το τι είναι βεβαιωμένο και τι όχι. Παραδείγματος χάρη, οι επαγγελματίες που στείλανε το ΦΠΑ εχθές, επειδή δεν φαίνεται αυτόματα στις βεβαιωμένες οφειλές, πρέπει να περάσει μία μέρα, δεν μπορούσαν να ρυθμίσουν εχθές.
Άρα θα πρέπει να στέλνετε οποιαδήποτε περιοδική δήλωση, αν μιλάμε για επαγγελματίες που έχουν ΦΠΑ ή παρακρατούμενους φόρους, να μπαίνει στις επιβεβαιωμένες οφειλές και μετά να κάνουν αίτηση της παλιάς ρύθμισης των 12 δόσεων. Είναι μια σειρά των πραγμάτων που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι μια θετική εξέλιξη. Θα ήθελα εδώ να είναι περισσότερες, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η δυνατότητα που δίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών, 12 δόσεις. Υπό εξαιρετικές περιπτώσεις δίνονται 24 δόσεις. Το καλό τουλάχιστον είναι ότι δεν χρειάζεται επίσκεψη στην αρμόδια ΔΟΗ, γιατί αν υπολογίσουμε ότι κάποιος που μένει στη Μήλο θα πρέπει να έρθει στον Πειραιά για να κάνει την αίτηση αυτή, πλέον μπορεί να την κάνει ηλεκτρονικά, ότι χωρίς να χρειαστεί να πάρει καράβι. Μένουμε στο κομμάτι των ρυθμίσεων και με τη Μαρία Τζιεζιά θα δούμε, γιατί περιμένουμε να ρυθμίσουμε ρύθμιση έως 120 δόσεις μέχρι 5 Φεβρουαρίου, 10 Φεβρουαρίου. Ακούμε διάφορα, Μαρία Τζιεζιά. Τις επόμενες ημέρες έχει υποθεί η Σοφία ότι θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της ρύθμισης και στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, προκειμένου να ρυθμίσουμε τις μέχρι τώρα οφειλές μας. Πάμε, σας παρακαλώ πολύ, να δούμε στις 120 δόσεις ποιοι εντάσσονται λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με τις οφειλές, ποιο είναι το ποσοστό, μάλλον το ποσό, η ελάχιστη δόση που πρέπει να καταβάλουμε. Ξεκινάμε λοιπόν, το είπαμε και πριν από λίγο, μέχρι 5 Φεβρουαρίου. Κάτι που περιμένουν πολλοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες, βεβαίως. Ακριβώς. Στην ουσία είναι ένα παράλληλο πρόγραμμα, αν μπορούμε, μια παράλληλη ρύθμιση με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Mm-hmm. Καθώς εντάσσεται μια κατηγορία επαγγελματιών, η οποία δυνατούσαν να ενταχθούν πριν το άνοιγμα της συγκεκριμένης εφαρμογής. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν ότι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και μάλιστα υπάρχουν και ορισμένες υποκατηγορίες, δηλαδή φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν πτωχευτική ικανότητα και οφειλές μέχρι 20.000 ευρώ. Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα, εφόσον οι οφειλές τους αντιστοιχούν στο 85% των οφειλών τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, αλλά με εμπορική ιδιότητα, γιατροί, δικηγόροι και αγρότες και άλλες τέτοιες κατηγορίες, οι οποίες ήταν εκτός του εξοδικαστικού μηχανισμού και οι οποίοι έχουν οφειλές έως και 50.000 ευρώ. Επειδή μας ρωτάνε πάρα πολύ, θα το δείξουμε μόλις στις κάρτες μας, ότι για οφειλές έως 3.000 ευρώ δεν είναι έως 120 δόσεις, είναι οι 36 δόσεις. Είναι ο μέγιστος αριθμός δόσεων, όπως βλέπετε και στις οθόνες. Ελάχιστη δόση είναι τα 50 ευρώ. Καταβολή όμως χωρίς δυνατότητα διαγραφής. Ακριβώς, γιατί στις υπόλοιπες πρόκειται για κλιμακούμενες δόσεις, ενώ βλέπουμε ότι στις υπόλοιπες κατηγορίες έχουμε και με δυνατότητα διαγραφής έως και 85%, ενώ στις συγκεκριμένες περιπτώσεις βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και ελάχιστο ποσό καταβολής στα 50 ευρώ, το οποίο είναι ίδιο και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Από 3.001 έως 20.000 ευρώ βλέπετε λοιπόν ότι είναι η ελάχιστη είναι δόση στα 50 ευρώ. Είναι αυτό το 85% ακριβώς, που μας είπες. 85%, ναι. Mm-hmm. 50 ευρώ ελάχιστη και έως 120 δόσεις, γιατί όπως έχουμε πει δεν είναι ότι είναι πάγιος ο αριθμός των 120 δόσεων, αλλά διαμορφώνονται ανάλογα και με εισοδηματικά κριτήρια, καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι πρόκειται και για περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή παίζουν και αυτά πολύ σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη περίπτωση και στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Δεν είναι μόνο οι οφειλές, τις οποίες έχει κάποιος από τους επαγγελματίες που mm-hmm. προείπαμε και τις ρυθμίζει, αλλά έχει να κάνει και με τα περιουσιακά του στοιχεία, γι' αυτό είναι και ένα από τα δικαιολογητικά τα οποία καταθέτουμε για να μπούμε στη ρύθμιση. Και βεβαίως για οφειλές από 20.000 και 1 λεπτό έως 50.000 ευρώ. Έχουμε αυτή τη διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. Ακριβώς. Αυτό που είπαμε, ελάχιστη καταβολή 50 ευρώ και 120 μέχρι 120 δόσεις. Χάρη Μπουκουβάλα. Να κάνω μια γενική διαπίστωση και από όσα είπαν οι τρεις πολύ καλοί φίλοι και απόλυτα καταρτισμένοι στο αντικείμενό τους. Φτάνουμε τελικά να χαιρόμαστε για ευνοϊκές πράγματι διατάξεις που αφορούν όμως σε ρύθμιση υφισταμένων χρεών. Οι 120 δόσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν τσακιστεί, οι 12 δόσεις που είπε ο Ηλίας για ληξιπρόθεσμες οφειλές και τελικά ένας κανονισμός συντάξεων που θα τρέξει πιο γρήγορα πριν πεθάνουν δηλαδή και οι τελευταίοι, που είπε ο Γιώργος. Και έχουμε χάσει το βασικό μας αντικείμενο, mm-hmm. που είναι ότι όλος ο κόσμος είναι χρεωμένος, οφείλει στο δημόσιο, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, είτε σε άλλου είδους οφειλές, στην εφορία κτλ. Και χαιρόμαστε ότι ρυθμίζονται επιτέλους αυτές οι απάνθρωπες οφειλές τους. Και πάλι όχι όλοι. Δεν μπορούν και να... πάλι όχι όλοι με εξαιρέσεις. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ναι, και αναφερόμαστε στις οφειλές μέχρι 31-12 του, όχι για το 2017, όχι για κάποιον που έχει κλείσει
τα βιβλία του. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι συμβαίνει. Άρα μένει μια πολύ μεγάλη κατηγορία εκτός και να δούμε λοιπόν πώς θα ευδοκιμήσει και πώς θα προχωρήσει. Είναι, ξέρετε, σαν τους, μου θυμίζει την καλύβα του Μπαρμπαθωμάλη, που την πρώτη φορά που τον μαστιγώσαν εκεί πέρα που έκανε κάτι, η Πόνα, η Κακομήρη, η Σούρλη, αυτά, την δέκατη φορά το είχε συνηθίσει, είχε σκληρύνει το πετσί του. Κάπως έτσι νιώθουμε. Νιώθουμε δηλαδή ότι πάρα πολύ ευτυχείς που τις οφειλές μας, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στον καλοπληρωτή και στον ντίμιο και στον συνεταίο άνθρωπο, χωρίς να ευθύνεται, και ότι επιτέλους ρυθμίζονται. Μα τι λέμε. Και τι ρυθμίζονται και τι να πρωτοπληρώσει κάποιος. Γιατί έχουν και μηνύματα που λένε πώς θα πληρώσουν, βεβαίως. Γιατί λέμε ναι, μεν. Και πολλούς περιορισμούς. Και πολλούς περιορισμούς. Και όσον αφορά και τη ρύθμιση του εξοδικαστικού, είδαμε και χθες δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία από την αρχή. Από το καλοκαίρι του 2017 που ξεκίνησε η όλη διαδικασία με βαρύγδουπες σε αυτές ότι όλα θα πάνε καλά κτλ. Ουσιαστικά 11 επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Από πόσες αιτήσεις. Από αιτήσεις που έχουν υποβληθεί περίπου 25.000, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό. Ναι. Πολλές αιτήσεις ακυρώθηκαν με την έναρξη της διαδικασίας γιατί δεν χορηγήθηκαν μια σειρά εγγράφων από το μεγάλο πακέτο των εγγράφων που θα πρέπει να χορηγηθούν, ναι, και είναι και το μεγάλο πρόβλημα του εξοδικαστικού. Δυστυχώς, αν σε πετάξουν εκτός, δεν έχεις δυνατότητα να επανέλθεις. Και ακόμα και η ρύθμιση των 120 δόσεων περιλαμβάνει δυστυχώς οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2016, αλλά δεν περιλαμβάνει τις οφειλές του 2017. Και γενικότερα, όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Μπουκουβάλλας, δεν είναι η απόλυτη λύση στο πρόβλημα των επαγγελματιών, γιατί βασική προϋπόθεση για την παραμονή σε όλες αυτές τις ρυθμίσεις είναι και το τι θα κάνεις με τις τρέχουσες οφειλές. Άρα πληρώνω παράλληλα, δεν σημαίνει ότι με διευκολύνει. Είναι συνεπή σε δύο παράλληλες. Περιθώριο μέχρι εντός 60 ημερών να ρυθμίσεις τις τρέχουσες οφειλές. Όταν λέει τρέχουσες οφειλές, μιλάει για τις οφειλές του 2017. Στον ΕΦΚΑ όμως ξεχνάμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Επειδή δεν έχει γίνει η επανεκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών και ακόμα πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές βάσει του 2015, οι οφειλές του 2017 δεν χαρακτηρίζονται λήξεις πρόθεσμες. Mm-hmm. Άρα η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων για τον ΕΦΚΑ ουσιαστικά είναι σαν να μην υπάρχει. Έτσι, ναι, μεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που μπορεί κάποιος να κάνει ρύθμιση, αλλά δεν μπορεί να ρυθμίσει οφειλές γιατί είναι λήξεις πρόθεσμες. Και μην ξεχνάμε και τα αναδρομικά που θα έχουν τους αλλιώς τους επαγγελματίες από το. Ειδικά για τους δικηγόρους και τους μηχανικούς που θα έχουν. Αυτό που θα έχουμε τις πρόσθετες αυξήσεις για επικουρική ασφάλιση και FAPAX. Πολύ σωστά. Που έπρεπε ήδη να τρέξουν από το 2017 και θα δούμε όλοι γι' αυτό και άρα ο Χάρης. Άρα καταλαβαίνουμε, Χάρη, που κουβάλα το λογαριασμό που θα έρθει. Είναι και πρώτη μια. Είναι δυσβάστακτος, δεν είναι στην αυτή. Τώρα σας θυμίζω, χαριτολογώντας σχεδόν, τις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών για το έτος 2016, έτσι, οι οποίες είναι ακόμα, παίρνουμε παράταση, εδόθηκε τώρα το φιλί της ζωής, ο οποίος έχει υπολογιστεί βάσει των εισοδημάτων του 2015, το 2015 ήταν μια καλούτσικη χρονιά, το 2016 σας θυμίζω, ήμασταν σε αποχή 6 μήνες, μετά 2,5 μήνες κλειστά τα δικαστήρια, δηλαδή συγκεντρώθηκε χρήμα στον ελεύθερο επαγγελματία, στον δικηγόρο, το μάχη μου, έτσι, σας λέω αυτή, για 2,5 μήνες. Οι δικηγόροι και έχουν τις προσπράξεις και προπληρώνεται και γίνεται λίγο. Μα σωστά. Οι επαγγελματίες χωρίς προσπράξεις που βλέπεις διαφοροποιήσεις τεράστιες και ξαφνικά το 18 βρίσκονται και χωρίς υγειονομική περίθαλψη. Ακούτε τώρα, χαιρόμαστε δηλαδή που πληρώνουμε προείσπραξη. Στρέβλωση αυτό. Χάρη Μπουκουβάλλα, πάμε να δούμε τι γίνεται με το. Έχουμε την πρώτη εφαρμογή του νέου μισθολογίου σωμάτων ασφαλείας, κάτι το οποίο βεβαίως το γνωρίζεις καλύτερα από τον καθένα. Πάμε λοιπόν να μας ενημερώσεις. Κάνουμε μια γενική ενημέρωση. Πράγματι, μετά από ένα και πλέον έτος εφαρμογής του νέου μισθολογίου για τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, το πρώτο εκαθαριστικό, ενώ ο νόμος προέβλεπε εφαρμογής από 1η-1η του 2017, για ένα χρόνο αυτοί οι άνθρωποι μισθοδοτούνται βάσει ενός νόμου που είχε κηρυχθεί αντισυνταγματικός από την Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, ένα παράδοξο ακόμα, όμως βάσει αυτού πληρωνόντουσαν, και 1η-1η του 2018, μάλλον στον πρώτο μήνα του 2018, ήρθαν επιτέλους τα πρώτα εκαθαριστικά εφαρμογής του καινούριου μισθολογίου. Δεν μπορεί κανείς να βγάλει ακόμα ασφαλές συμπέρασμα σε αυτό. Πρώτον, διότι είναι πιθανά και λογικά βεβαίως λογιστικά λάθη. Και δεύτερο, διότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται πεντακάθαρα αυτό που λέγαμε και πριν και έχει απασχολήσει πολλές φορές την εκπομπή σας, η προσωπική διαφορά. Η προσωπική διαφορά. Η προσωπική διαφορά. Μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, μπορεί να μην βλέπουν
οι αστυνομικοί, τους αγαπώ ιδιαίτερα, οι πυροσβέστες, οι λιμενικοί, αλλά και οι ένοπλες δυνάμεις, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, άντρες και γυναίκες, μείωση σε αυτό που λαμβάνουν, βλέπουν όμως έναν παλιό τρόπο υπολογισμού, ένα καινούριο τρόπο υπολογισμού και μία διαφορά. Ένα κουτάκι που λέγεται προσωπική διαφορά. Σας θυμίζω ότι είναι το πλέον επισφαλές ποσό αμοιβής που μπορεί κανείς να πάρει. Ό,τι στραβώσει, λέμε ότι δεν θα στραβώσει και ότι μπήκαμε πια σε μια αναπτυξιακή και καλή ρότα, αλλά ό,τι στραβώσει, το πρώτο που θα κοπεί θα είναι ακριβώς αυτό. Διότι δεν έχει πια καμία συνταγματική ή νομική κατοχύρωση. Έτσι. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-90-15-035 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Για τα γραπτά σας μηνύματα SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54777. Έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις και για τις 120 δόσεις και φυσικά για τις συντάξεις. Ναι. Γιώργο Τσούκο, αυτό με τις ναι. επικουρικές. Αυτή με το ότι πηγαίνουν και ρωτάνε και δεν τους λένε ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για την απονομή των επικουρικών. Ναι. Και περιμένουν οι άνθρωποι 4 και πόσα χρόνια, δεν ξέρω πόσο μας καλούν. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάξτε, υπομονή Σοφία, και επιμονή. Η υπομονή έχει στερέψει για πάρα πολλούς. Και επιμονή που να απευθυνθούν και τι βέβαια, να... Βέβαια, πάρα πολλοί συνταξιούχοι όντως και είναι θεμητό αυτό ότι επιμένουν και καλώς προσέρχονται και ζητάνε εξηγήσεις. Εγώ αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυναμία των υπηρεσιών ακόμα να ανταποκριθούν. Υπάρχει όμως αυτή η ισχυρή μνημονιακή δέσμευση που λέγαμε ότι πρέπει να προχωρήσουν. Φοβάμαι ότι γενικά στον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων, αυτό που είπε ακριβώς και ο Χάρης, ότι θα υπάρξουν και λογιστικά σφάλματα και όλα αυτά βρίθουν και αντισυνταγματικότητας και διαφόρων άλλων ανακριβιών mm-hmm. που θα πρέπει να ελεγχθούν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή επίσης και θα ήθελα να το πω, υπάρχουν ασφαλισμένοι σε επικουρικά ταμεία, τα οποία είναι ακόμα και εκτός συστήματος της Γενικής Επικουρικής Ασφάλισης, δηλαδή δεν ανήκουν τα ταμεία αυτά στο ΕΤΑΕΠ και υπάρχει σημαντική μερίδα ασφαλισμένων που βλέπουν να επιβάλλονται μνημονικές περικοπές ενώ τα ταμεία αυτά δεν είναι τυπικά ενταγμένα στο Γενικό Δημόσιο Επικουρικό Φορέα. Αυτό θέλω να το πω γιατί δεν πρέπει κάποιοι να εφησυχάσουν, αλλά θα πρέπει συνεχώς να ελέγχουν με βάση τα ενημερωτικά σημειώματα που λαμβάνουν αν το ποσό είναι ορθό. Δηλαδή πρέπει γενικώς όλοι να είμαστε σε μια διαδικασία ελέγχου και παγρύπνησης, γιατί πλέον είναι κοινά αποδεκτό ότι δεν μπορεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο στις περικοπές που βλέπεις κάθε φορά. Άρα, τους επόμενους μήνες, όσο προχωράμε προς το 2019, όπου θα έχουμε τον τελικό επανυπολογισμό, πρέπει να ο καθένας ατομικά, ο κάθε συνταξιούχος, να έχει την απόλυτη εποπτεία του τι ποσό αναμένεται να εισπράξει από 1/1/19 και να το αφισβητήσει εγκαίρως, γιατί μετά θα παγιωθεί. Γι' αυτό το τονίζουμε εδώ. Μην φτάσει τελευταία στιγμή. Πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση και να έχει την... Δεν θα έλεγα, δεν μ' αρέσει όρος καχυποψία, αλλά γενικά να έχει το μικρόβιο του ελέγχου σε κάθε πολύ σημαντικό χάρη που κουβάλα. Έλεγχο, θα συμπλήρωνα ότι η παγίωση ίσον δύο ή τρία καθαριστικά. Τότε, το πρώτο είναι πιθανό το λάθος, το δεύτερο θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση, όχι πέραν του τρίτου. Γιατί τότε αρχίζει ναι. και το 60ήμερο, ναι. αν πούμε ότι είναι θέμα προσφυγής. Σωστά, πολύ σωστά. Άρα λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Εμείς τα λέμε συνέχεια για να τα καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές, γιατί έχουν πάρα πολλές απορίες. Με όλη αυτή την πληροφόρηση που δέχονται, δεν ξέρουν τι πάντως γίνεται, πού να απευθυνθούν. Σε αυτό που είπε ο Χάρης, και τα σώματα ασφάλειας έχουν σημαντικές περικοπές. Ναι. Δηλαδή και εκεί οι συντάξεις έχουν θυγεί, πέρα από τις υπόλοιπες κατηγορίες. Υπάρχουν μεγάλες ανατροπές. Κοιτάξτε, η σύνταξη είναι το πιο θλιβερό κομμάτι τώρα. Τι συζητάμε? Η σύνταξη είναι δεδομένο ότι μέχρι το 2060 είναι υπολογισμένο πόσο τα 100 του ΑΕΠ θα καλύπτει. Συνεπώς δεν μπορούμε να μιλάμε, επειδή οι συνταξιούχοι γεωμετρικά θα ανεβαίνουν, διότι το προσδόκιμο ζωής έχει μεγαλώσει, αυτά που λέμε κτλ. Η μόνη μας τύχη, η μόνη μας ελπίδα, για να μην δείτε κατακριμνισμό συντάξεων, είναι να αυξηθεί το ΑΕΠ. Αύξηση του ΑΕΠ θα πει παραγωγή. Να αυξηθεί ο τζίρος, να παράγουμε κάτι περισσότερο. Αν δεν παράγουμε, τα πράγματα θα είναι ή χειρότερα ή κάκιστα. Ηλία μου, κάτι θέλεις να σχολιάσεις? Επειδή πολλοί κόσμος και μισθωτοί υπάλληλοι και συνταξιούχοι προφανώς
βλέποντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς μετά την κατάθεση της μισθοδοσίας του Ιανουαρίου, παρατήρησαν κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου προς τα κάτω. Αυτό που έχουμε να τονίσουμε στον κόσμο είναι ότι θα υπάρχει μια διαφοροποίηση κατά 1,5% προς τα κάτω του μισθού, γιατί καταργήθηκε η έκπτωση το 1,5% όταν υπάρχει παρακράτηση φόρου. Άρα, επειδή ήδη και στο γραφείο έχουμε γίνει λήπτες των μισθωτών υπαλλήλων των πελατών που κρατάμε τα βιβλία και τη μισθοδοσία, που ρωτάνε γιατί παρατηρούν μια μείωση στη μισθοδοσία κατά 5 ευρώ, 10 ευρώ άλλος κτλ. Ουσιαστικά αυτό αυτός είναι ο λόγος. Το 1,5% λοιπόν. Όποτε, ακριβώς. Όποτε ο μισθός ή η σύνταξη ξεπερνάει το φορολόγητο, άρα πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου, δεν υπάρχει αυτή η έκπτωση, άρα θα μειώνεται ο μισθός ή η σύνταξη κατά 1,5% το μήνα. Ναι. Στο σημείο αυτό θα βάλουμε μία ανατελεία. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο 901-9015-035 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54777. Είπε στο 1,5% και όλοι τώρα στέλνουν μηνύματα τι γίνεται με αυτό το 1,5%. Μου κόπηκε ο μισθός. Γιατί μου κόπηκε ο μισθός. Για το 1,5% λοιπόν. 1,5% δεν έχει έκπτωση παρακράτηση φόρου. Άρα ουσιαστικά όποιος έχει μισθό πάνω από το φορολόγιο θα δει μια διαφοροποίηση στο μισθό. Πάνω από το φορολόγητο. Ναι, διαφορετικά δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου, άρα δεν υπάρχει μείωση της έκπτωσης της παρακράτησης. Άρα καταλαβαίνετε. Μόνο λοιπόν, πολύ εύκολο. Εντάξει, επειδή πλέον το φορολόγητο δεν είναι και πάρα πολύ ψηλά. Για άλλωστε, γι' αυτό το λέω εγώ, αλλά ας λέμε πάνω για να νομίζουμε πάνω. Αν περάσουμε και στο 19 που θα μείνει. Χάρη που κουβαλάς να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι πάνω από το φορολόγητο, γιατί το φορολόγητο ξέρει μην πω που θα φτάσει. Οπότε θα είμαστε όλοι κάτω από το φορολόγητο. Υπάρχουν ήδη κατηγορίες που δεν έχουν, όπως εμείς. Οι υπόλοιπες με βεβαιότητα θα μειωθεί. Άρα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν οφείλεται. Πάμε τώρα να πούμε. Μετά θα πω τα θετικά για τις συντάξεις. Πάμε να πούμε θετικά, Σοφία. Πάμε να πούμε τώρα τις κατηγορίες που θα δουν λοιπόν ποιες συντάξεις. Όπως και να έχει, θα λέμε θετική ενέργεια. Μόνο θετικά σήμερα, γιατί είπαμε. Καλό μήνα. Ο Φεβρουάριος έτσι θέλουμε να είμαι με χαμόγελο. Θα πήγα και γενέθλια. Ναι, σωστά. Πάμε σας παρακαλώ να συνεχίσουμε. Κατηγορίες συνταξιούχων. Γιώργο μου, εργαζόμενοι λοιπόν για με διαδικτυακή. Έχουμε να περιμένουμε εξελίξεις. Έχουμε να περιμένουμε εξελίξεις. Από ποιες κατηγορίες συνταξιούχων είναι οι εργαζόμενοι λοιπόν με διαδικτυακή ασφάλιση που έχουν πρωτοασφαλιστεί μετά το 1993, την έχουμε κρατήσει αυτή την ημερομηνία και έχουν συμπληρώσει πάνω από 25 χρόνια εργασίας. Ναι, Σοφία, είναι οι νέοι ασφαλισμένοι, αυτή είναι μετά το 1993. Και λέμε ότι έχουν κάποια προτεραιότητα γιατί έχουν και αρκετά χρόνια εργασίας και ο λόγος που έχει δοθεί και θα δοθεί την επόμενη περίοδο μεγαλύτερη προτεραιότητα στην οριστικοποίηση των συντάξεων αυτών είναι διότι υπάρχουν και έτη ασφαλώς μετά το 2002 και έτη πρώτου 2002 και αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει μια... ένα συντονισμό των υπηρεσιών στο, και οι οποίες μάλλον έχουν και το απαραίτητο λογισμικό για να μπορέσουν να κάνουν μια συλλογή των ετών και πρώτου 2002 και να διεκπαιρώσουν και αυτές τις κατηγορίες. Επίσης, εργαζόμενοι που δεν έχουν ημέρες ασφάλισης μετά το 2002, ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει ότι οι νέες συντάξεις απολογίζονται με βάση τις αποδοχές των ασφαλισμένων από το 2002 και μετά. Είναι αυτό που αναφέραμε πριν, ότι υπάρχουν αρκετοί ασφαλισμένοι που δεν μπόρεσαν λόγω των συγκυριών, δεν είχαν ούτε τις ευκαιρίες ούτε τις δυνατότητες για να έχουν μια σταθερή θέση εργασίας και επομένως αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα στο να συγκεντρώσουν χρόνο μετά το 2002. Εκδόθηκε εγκύκλιος μέσα στον Νοέμβριο και ξεκαθάρισε ότι όσον αφορά τις περιπτώσεις αυτές θα αναζητείται και χρόνος πρώτου 2002, ούτως ώστε να συμπληρώνεται τουλάχιστον μία πενταετία για να μπορεί να γίνει και εκτίμηση της σύνταξης. Επίσης, οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας, όταν ο Θανόν ή η Θανούσα ήταν εργαζόμενος και όχι συνταξιούχος, ναι. Κατά τη διάρκεια, κατά τον χρόνο του θανάτου. Ναι. Και αυτό γιατί. Γιατί εάν ο Θανόν ήταν συνταξιούχος, είναι πιο εύκολη η έκδοση της σύνταξης, γιατί πρόκειται για μια πράξη μεταβίβασης. Mm-hmm. Εφαρμόζεται δηλαδή το προβλεπόμενο ποσοστό επί της σύνταξης, γίνεται ο επανυπολογισμός της σύνταξης και καταβάλλεται. Εάν όμως ο Θανόν
δεν είχε προλάβει να ετηθεί τη σύνταξή του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει η διαδικασία να γίνει από την αρχή, δηλαδή να γίνει μια συγκέντρωση του ασφαλιστικού του χρόνου, να αποτιμηθεί, να γίνει ο επανυπολογισμός με βάση τα αίτια ασφάλισης και τις συντάξιμες αποδοχές. Οπότε αυτή η διαδικασία είναι σαφώς πιο σύνθετη από ότι αν ο Θανών ήταν συνταξιούχος. Επομένως, αυτές οι περιπτώσεις που είναι αρκετές, πρέπει και αυτές να επισπευστούν. Και είναι τονιστέο ότι είναι σημαντική μερίδα τέτοιων περιπτώσεων. Επίσης, αυτό το οποίο αναφέρεις και εσύ σωστά στην κάρτα, ότι έχει δοθεί πρόνοια να υπάρχουν κάποια κατώτατα ποσά, γιατί οι συντάξεις χειρίας είχαν πραγματικά κατακριμνιστεί και είχαν πέσει ακόμα και στα επίπεδα των 150 ή 200 ευρώ. Τα συζητούσαμε αυτά, αν θυμάστε, σε προηγούμενες εκπομπές. Δεσμεύθηκε η κυβέρνηση ότι θα υπάρξει ένα δίκτυο ασφαλείας τουλάχιστον και για την 15ετία και για την 20ετία. Δεν είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω ότι αυτό ακόμα, ότι αυτό επί του παρόντος έχει εφαρμοστεί, παρότι εξαγγέλθηκε και έχει δρομολογηθεί, εξ όσων γνωρίζω. Πάντως, είναι σημαντικό να πούμε για αυτές τις κατηγορίες ότι πρέπει τουλάχιστον οι συντάξεις να είναι σε αυτά τα επίπεδα. Γιατί διαφορετικά είναι μεγάλη συζήτηση για το αν έχουμε αξιοπρέπεια και αν έχουμε, δηλαδή, στο επίπεδο των παροχών. Είναι μεγάλο θέμα. Ναι, χάρη μου. Μία παρατήρηση για αυτό. Επειδή είναι υψηλού κοινωνικού ενδιαφέροντος. Δείτε τούτο. Ότι το κατώτατο όριο της σύνταξης χειρίας για τα 15 ασφαλιστέα χρόνια είναι 380 ευρώ. Για τα 20 χρόνια, 384 ευρώ. Δηλαδή, 5 χρόνια δουλειάς, μόχθου, ασφάλισης και εισφορών ανταποκρίνονται σε 4 ευρώ το μήνα. 15 έτη, 15 έτη 360 και 20 έτη, 384. Για, ωραία, 24 ευρώ. Και όμως, για 5 χρόνια είναι 24 ευρώ. 5 χρόνια, και καμία αίσθηση αναλογίας. Ναι. Καμία αίσθηση. Και επίσης αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, γιατί μας το ρωτάνε πολύ συχνά, μια που αναφερόμαστε στις συντάξεις χειρίας, είναι γιατί πάρα πολλοί μας καλούσαν και μας λέγανε: εγώ αυτή τη στιγμή λαμβάνω μία σύνταξη χειρίας 200 ευρώ. Θα πάει στα 384 ευρώ. Όχι, αν δεν είναι μετά τις 13 Μαΐου, να το τονίσουμε όχι. Αυτό. Ναι, ακριβώς. Δεν γίνεται δηλαδή στις παλιές συντάξεις ότι θα πάνε και θα αναπροσαρμοστούν. Τα κατώτατα όρια, σωστά, Σοφία, αναφέρονται σε αυτούς που είναι μετά τις 12 Μαΐου. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Και λοιπόν, και οι δικαιούχοι των επικουρικών συντάξεων, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Αναφέρουμε συνέχεια τις επικουρικές συντάξεις. Ναι, και για τις επικουρικές συντάξεις. Γιατί βρέθηκε από τη μία ο μαθηματικός τύπος, αλλά από την άλλη δεν βλέπουμε την επικουρική σύνταξη. Ναι, γιατί οι υπηρεσίες αυτή τη στιγμή, αυτό που αναφέραμε και πριν, εμπεδώνουν το μαθηματικό τύπο, τον εφαρμόζουν, προκειμένου να βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα στην επικουρική σύνταξη. Γενικά, οι επικουρικές συντάξεις είναι ένα μεγάλο θέμα. Έτσι όπως πάνε, έχουν καταλήξει σαν μια πρίπρος αύξηση, το έχουμε ξαναπεί. Και έχει γίνει μια εκτίμηση για το πού βαδίζουν εν γέννη επικουρικές συντάξεις στο μέλλον σε ένα αρκετά σημαντικό βάθος χρόνου. Αν λοιπόν, όπως είπε και ο Χάρης, δεν αυξηθεί το ΑΕΠ, δεν καταβάλλονται κανονικά εισφορές, οι επικουρικές συντάξεις θα μειώνονται διαρκώς, θα καταντήσουν ένα είδος προσάυξησης, αν πηγαίνουμε έτσι. Και αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό είναι ότι λέγαμε κατά κανόνα ότι οι επικουρικές συντάξεις εκδίδονται όταν βγει η κύρια σύνταξη. Είναι πάρα πολύ πιθανό, γιατί φυσικά πόσες αντοχές να έχουν εκεί οι εργαζόμενοι και πόσο ακόμα να περιμένουν για να ετηθούν την κύρια σύνταξη. Ακριβώς. Όταν οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσμενείς. Είναι όμως γενικά κανόνας ότι επειδή για τον υπολογισμό των επικουρικών συντάξεων λαμβάνεται υπόψη και το ΑΕΠ και το προσδόκιμο ζωής και η ανεργία που θα υπάρχει στη χώρα, είναι πάρα πολύ πιθανό να συμφέρει κάποιο, να είναι πιο συμφέρον για κάποιον περιμένει να καταθέσει την αίτηση για επικουρική ακόμα και μετά τα 67, όσο και να φαίνεται περίεργο. Διότι όσα περισσότερα αίτια ασφάλισης έχει στην επικουρική, τόσο πιο πιθανόν είναι η επικουρική σύνταξη να είναι στα όρια των 120, 140, 150 ευρώ. Mm-hmm. Διαφορετικά, εάν δεν βελτιωθούν κάποιοι δείκτες που ανέφερε και ο Χάρης, τότε ναι, θα πάμε σε πάρα πολύ μικρά ποσά. Επομένως, δεν θα μιλάμε για επικουρική σύνταξη, θα συζητούμε για προσάυξηση.
Καμία προσάυξη, βεβαίως. Σε συνέχεια των όσων πολύ σωστών είπε ο Γιώργος, έχω την εντύπωση ότι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως επικουρική σύνταξη σήμερα, νομίζω ότι δίει. Βλέπετε ότι η τάση οθεί σε αυτό που λένε επαγγελματικό ταμείο. Το επαγγελματικό ταμείο δημιουργεί ακριβώς αυτό το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, κάτι σαν υποχρεωτική αποταμίευση. Δηλαδή, ενός ο χρόνο είσαι στην ενέργεια, άρα έχεις πρόσοδο, μόνο σου ενισχύεις έναν ατομικό σου λογαριασμό. Πάβει πια, φεύγει από την νοοτροπία του δημοσίου δικαίου. Δηλαδή, το επικουρικό ταμείο είναι ένα ταμείο δημοσίου δικαίου, στο οποίο έτσι δίνεται μια επικουρία με κάποιους περίεργους τύπους. Γι' αυτό και ήδη ο καινούριος μαθηματικός τύπος είναι μη αποκρυπτογραφημένος. Έχω την εντύπωση ότι αν συνεχίσει κάτι τέτοιο, δεν θα μιλάμε πια για επικουρικά ταμεία. Νομίζω ότι τελειώνει αυτή η ιστορία. Ούτως ή άλλως το οθεί έτσι τα πράγματα. Αργοπεθαίνει δηλαδή όλο αυτό. Ναι, νομίζω ότι αργοπεθαίνει. Ναι. Τελειώνει. Πηγαίνουμε σε επαγγελματικά ταμεία με όσες επιφυλάξεις μπορούμε να έχουμε και για αυτά. Αλλά πάντως εκεί βαίνουμε. Τα επαγγελματικά ταμεία είναι μια ωραία προοπτική και ήδη το τελευταίο διάστημα χάρη κάποια επαγγελματική κοιλάδια πυκνώσαν, έχουν δημιουργήσει. Πυκνώσαν, πυκνώσαν. Το θέμα είναι αν περισσεύει από το μισθό να υπάρχει αυτή η κράτηση για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλειας. Όχι, δεν περισσεύει. Όχι, δεν περισσεύει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι. Δηλαδή, μπορείς εδώ κάτι να δεις. Σαν υποχρεωτική αποταμίευση. Ποιος έχει τη δυνατότητα αποταμίευσης τώρα? Κανείς. Αλλά αν υποχρεωτικά καταβάλεις κάτι, θα ξέρεις ότι έχεις μία αναλογική ανταπόδοση στα τόσα χρόνια. Αυτό είναι καθαρά μαθηματικό. Το κάνεις ή το κάνεις. Εάν χάρη αυτό συνοδευόταν, είναι όντως μια φουτουριστική προσέγγιση, όχι όμως πολύ μακρινή. Όχι μακρινή. Θεωρώ όμως ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί για κάθε επαγγελματικό κλάδο, αν ταυτόχρονα συνοδευόταν και από μια υποχρεωτική εξαίρεση από τη δημόσια επικουρική. Βέβαια. Γιατί αν ελαφρυνθεί και ο ασφαλισμένος από... Εδώ βρίσκουμε και λύσεις. 100%. Αυτό είναι ένα... δύσκολο θέμα, νομοθετικά. Πώς το λένε και για το οικονομικό κομμάτι, πώς το λένε και για το συνταξιοδοτικό κομμάτι. Δεν υπάρχουν ακόμα ελλείμμα του παρελθόντος. Αλλιώς όταν τελειώσουν τα χρωστούμενα αυτοί, δηλαδή που έχουν εισφέρει με την έννοια της ανταπόδοσης όπως την είχαμε, θα δείτε ότι θα απλοποιηθούν τα πράγματα. Δεν δημιουργείται και δεν έχουμε έξαρση επαγγελματικών ταμείων, ακριβώς γιατί υπάρχει το βαρύδι σε εισαγωγικά των ήδη καταβληθισών εισφορών. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε, εμείς κάνουμε και προτάσεις, βρίσκουμε και λύσεις, τα κάνουμε όλα. Πάμε τώρα μαζί με τον Ηλία του Χατζηγεωργίου. Αναφέραμε πριν από λίγο, λοιπόν, από χθες πλέον για την πάγια για ρύθμιση των 12 δόσεων. Να απαντήσουμε και σε κάποιες ερωτήσεις, Ηλία μου, για να καταλάβουν και συγκεκριμένα οι τηλεθετές μας. Πού πληρώνω τη δόση της ρύθμισής μου? Η αίτηση γίνεται στο τάξη και την πληρώνω τραπεζικά με την ταυτότητα φυλής που μου χορηγεί το σύστημα όταν ολοκληρωθεί η αίτηση. Άρα να εξηγήσουμε και πού μπορώ να βρω την ταυτότητα φυλής. Ταυτότητα φυλής, όταν μπεις μέσα στη διαδικασία της πάγιας ρύθμισης των 12 δόσεων, όταν προχωρήσεις και κάνεις οριστική υποβολή της αίτησης, με το που ολοκληρωθεί η διαδικασία, σου εκδίδει ένα έγγραφο το οποίο μπορείς να το τυπώσεις αν θες. Γράφει κάτω την ταυτότητα φυλής, γράφει πότε καταβάλλεται η πρώτη δόση. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την αίτηση. Άρα, αν η αίτηση γίνει αύριο, η πληρωμή θα πρέπει να γίνει μέχρι την Τετάρτη. Αν γίνει Δευτέρα, θα πρέπει να γίνει μέχρι την Πέμπτη και ούτω καθεξής. Η δεύτερη δόση είναι στα τέλη του επόμενου μήνα. Άρα, αν η αίτηση γίνει Φεβρουάριο, η δεύτερη δόση θα είναι το Μάρτιο. Και το έγγραφο αυτό επίσης γράφει στην περίπτωση που χαθεί κάποια δόση, πόση θα είναι η προσάυξηση αυτή. Η προσάυξηση είναι 15% επί της δόσης. Έχει δικαίωμα να χαθεί μέχρι μία δόση στο σύνολο της ρύθμισης. Αν χαθεί και δεύτερη δόση, ουσιαστικά η ρύθμιση μένει εκτός. Προσοχή, όχι δύο συνεχόμενες δόσεις. Αν χάσεις μία δόση, φερειπίν χάσεις τη δόση του Μαρτίου, στο σύνολο της αποπληρωμής της ρύθμισης δεν έχεις δικαίωμα να δημιουργήσεις νέα οφειλή όσον αφορά τη ρύθμιση αυτή. Με το που θα χάσεις μία επόμενη δόση, παραδείγματος χάρη τη δόση του Ιουλίου, σε πετάει εκτός το σύστημα γιατί έχασες δύο δόσεις. Και οπωσδήποτε προσοχή, αν χαθεί η δόση, να πληρωθεί με την προσαύξηση μαζί με την επόμενη δόση για να μην χαθεί η ρύθμιση. Έχω φυλές σε περισσότερες από μία δόη. Πώς θα ρυθμίσω τα χρέη μου? Είναι ξεχωριστές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση είναι αναδόη. Άρα, κάνεις αίτηση για την μία δόη για τις συγκεκριμένες οφειλές και επιλέγεις να αλλάξεις δόη στο σύστημα, μέσα στο ηλεκτρονικό σύστημα, να κάνεις και δεύτερη ρύθμιση για την άλλη δόη. Η κάθε ρύθμιση έχει τη δική της ταυτότητα οφειλής.
Προσοχή, όταν γίνεται αποπληρωμή, μην μπερδεύονται τα ποσά με τις ταυτότητες οφειλής, γιατί αν πληρώσω παραπάνω δεν υπάρχει πρόβλημα, πηγαίνω από την επόμενη δόση. Αν πληρώσω παρακάτω όμως, φαίνεται ότι είμαι εκπρόθεσμος, άρα παίρνει προς αύξηση το ποσό και υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η ρύθμιση. Αν τώρα υπέβαλα την αίτηση, αλλά δεν πλήρωσα εντός τριών ημερών. Ουσιαστικά είναι σαν να μην έχει γίνει η αίτηση. Πρακτικά η αίτηση μπαίνει, γίνεται έγκριση της αίτησης όταν γίνει πληρωμή και φανεί πληρωμή στο τάξης από την τράπεζα. Αν δεν πληρώσω εντός τριών εργάσιμων ημερών, ουσιαστικά είναι σαν να μην έχω κάνει η αίτηση. Η αίτηση ακυρώνεται και οι οφειλές παραμένουν ως ληξιπρόθεσμες. Τώρα, ενώ έχω υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών και τις εκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ των τελευταίων 5 ετών, καθώς και τις περιοδικές του τρέχοντος έτους, μου εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και δεν μπορώ να προχωρήσω στη ρύθμιση. Μήπως να το τσεκάρει, μήπως κάποια δήλωση δεν έχει εκαθαριστεί. Mm-hmm. Φαίνεται ως μια εκαθαρισμένη. Άρα απευθύνομαι στη ΔΟΗ. Ή μήπως έχει κάποια περιοδική. Αν μιλάμε για δήλωση φορολογίας εισοδήματος που δεν έχει καθαριστεί, θα πρέπει να πάω στη ΔΟΗ να ρωτήσω γιατί δεν έχει καθαριστεί και αν θέλει κάποια έγγραφα να προσκομίσω, να τα προσκομίσω προκειμένου να καθαριστεί η δήλωση. Αν μιλάμε για κάποια περιοδική ή καθαριστική δήλωση ΦΠΑ που έχει ξεχαστεί, θα πρέπει να την υποβάλω ηλεκτρονικά. Και εννοείται, αν προκύπτει χρεωστικό ποσό στην περιοδική δήλωση, θα πρέπει να ρυθμιστεί και αυτό το ποσό. Μαρία Ζιαζιά, πριν περάσουμε και δείξουμε τις αλλαγές στο νόμο Κατσέλη, θα δείξουμε και θα πούμε τι γίνεται με το κομμάτι των καταναλωτικών δανείων. Τις τελευταίες μέρες πάρα πολύ και πολλά δημοσιεύματα αναφέρονται ότι μπορεί κάποιος να πετύχει ένα κούρεμα το οποίο είναι 85% και 90%. Τι γίνεται και τι μπορεί να κάνει, τι λύσεις έχει δηλαδή ο δανειολήπτης. Φυσικά, Σοφία, πλην του νόμου Κατσέλη και την υπαγωγή στη συγκεκριμένη ρύθμιση με την οποία, ναι, μεν προστατεύουμε την πρώτη κατοικία, αλλά μπορούμε να πετύχουμε και ένα σημαντικό κούρεμα και μια χαμηλή δόση μηνιαία, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή, υπάρχει και δυνατότητα να προσέλθουμε στο κατάστημα το τραπεζικό και να προχωρήσουμε σε κάποια ρύθμιση κατόπιν υποβολής γραπτού αιτήματος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να είναι γραπτό το αίτημα και όχι κάποια προφορική αίτηση, διότι αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου και είναι και πιο επίσημα, αν μπορούμε να το πούμε εντός εισαγωγικών αυτό. Οπότε υπάρχουν διάφορες δυνατότητες, είτε παγώματος ενός ποσού και πληρωμής ενός άλλου που μπορούμε και έπειτα να επανέλθει το παλαιό ποσό, ή για κάποια πολύ σημαντική μείωση σε περίπτωση που, που δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε και έχουμε πάρα πολλά χρέη και οι καταστάσεις οικονομικές δεν μας βοηθούν σε αυτό. Άρα λοιπόν υπάρχουν δυνατότητες, μπορούμε να ρυθμίσουμε τα δάνειά μας και στα καταναλωτικά υπάρχουν και περισσότερες μειώσεις των δανείων συγκριτικά με τα στεγαστικά ή με κάποιο άλλο. Άρα λοιπόν να το κάνετε, αυτό το λέμε, το αναφέρουμε σε κάθε εκπομπή. Ανεξάρτητα αν έχουμε κάνει μια οποιαδήποτε ρύθμιση, πρέπει να πηγαίνουμε να διαπραγματευόμαστε για κάτι καλύτερο γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Φυσικά, Σοφία, με εμένα για παράδειγμα πρόσφατα αντιμετώπισα μια κατάσταση στην οποία είχαν σταματήσει να πληρώνουν το δάνειο από το 2010. Είχε μείνει στις 6.000 το δάνειο και το 2017-18 πλέον που έχουμε τώρα έχει φτάσει στις 12.000. Στην ουσία, δηλαδή, είχε διπλασιαστεί το δάνειο. Είχε διπλασιαστεί, βέβαια. Διότι αμέλησαν να είναι συνεπεί σε αυτό, αλλά ούτε και να έρθουν σε κάποια συνεννόηση με την τράπεζα. Γι' αυτό λοιπόν δεν το αφήνουμε, προχωρούμε σε κάποια ρύθμιση και αν όχι, καταλήγουμε στο νόμο Κατσέλη. Χάρη Μπουκουβάλα και Γιώργο Κουτσούκο, έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις για τα παράνομα ποσά αυτά τα οποία έχουν παρακρατηθεί για το ΕΤΑΕΠ και τι πρέπει να γράψουν στην αίτηση για να μπορέσουν να τα διεκδικήσουν και να τα πάρουν πίσω. Ναι. Κατατίθενται αιτήσεις και στο ΝΕΦΚΑ και στο ΕΤΑΕΠ για κάποιες... ΕΦΚΑ λοιπόν για κύριες συντάξεις, για την κουρική στο ΕΤΑΕΠ. Είναι απλές οι αιτήσεις αυτές, δηλαδή δεν χρειάζονται κάποια ιδιαίτερη καθοδήγηση. Απλώς θα πρέπει να αναφέρουν ότι ζητάνε να γίνει επανυπολογισμός όλων των περικοπών που έχουν επιβληθεί, διότι έχουν επιβληθεί σε παλιά αθροίσματα συντάξεων, δηλαδή σε αθροίσματα του 2013 και όχι του 2016, όταν έγινε και η αναπροσαρμογή. Επομένως, θα πρέπει να αναφέρουν ότι ζητούν το αμέσως επόμενο διάστημα να γίνει μια εκαθάριση των ποσών που πρέπει να επιστραφούν λόγω των λανθασμένων υπολογισμών που έχουν γίνει στα παλιά μεικτά ποσά. Και με αυτόν τον τρόπο, έχοντας και έναν αριθμό πρωτοκόλλου, θα μπορέσουν να διεκδικήσουν τις περικοπές. Συνοψίζουμε. Τα στοιχεία ευκρινώς, τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου και το θέμα τους. Δεν θέλει φιλολογίες. Πολύ απλά, Χάρη Μπουκουβάλα. Μην τρέχει ο κόσμος σε δικηγόρους και επιστολογράφους. Αυτές κάτι πολύ απλά. Έναν απλό επανεπολογισμό. Να διευκολύνουμε τη ζωή μας και όχι να την είναι. Ακριβώς. Το θέμα μας. Ξέρουν πάρα πολύ καλά
Έτσι, το ζήτημα να πάρουν το πρωτόκολλο, όπως είπε και η αγαπητή Μαρία πιο πριν, να πάρουν το πρωτόκολλο και γίνονται οι υπολογισμοί κατευθείαν. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι, αν αναφέρεστε για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΕ, προς ΕΤΑΕ λοιπόν, προς τον ΕΦΚ, αν είναι για κύριες συντάξεις, θα ζητήσετε έναν επανυπολογισμό και τίποτα... Να γίνει επανυπολογισμός των περικοπών που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Κυρίως από το Ιούνιο του 2016 έως και το Γενάρη του 2018, τώρα δηλαδή, είναι περίπου 18 μήνες. Οπότε εκεί θα πρέπει να αναζητηθούν οι διαφορές των ποσών που κακώς δεν έχουν αποδοθεί. Τώρα πάμε σύνταξη στα 60, εδώ μαζί με τον Χάρη τον Μπουκουβάλα, να μας εξηγήσετε, γιατί δεν θα λέμε μόνο 62-67, γιατί κάποτε όταν ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια ήμασταν 52-57, τώρα φτάσαμε 62-67. Αφήστε τώρα. Όχι λοιπόν. Εμείς, Πάμε, σας παρακαλώ πολύ, να δείξουμε σύνταξη λοιπόν στα 60, κατηγορία λοιπόν ασφαλισμένου στον ΕΦΚΑ, να δούμε οι μέρες ασφάλισης, την ηλικία και βεβαίως τη δυνατότητα συνταξιοδότησης, Γιώργο Κουτσούκο, γιατί υπάρχουν τώρα στα παραδείγματα που θα δείξουμε, κοντά στα 60 θα την πάρουμε τη σύνταξη. Δύο είναι τα κρίσιμα δεδομένα για τον καθένα, να διερευνήσει κατά πόσο συμπληρώνει τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία, είτε αφορά το 2010, είτε αφορά το 2011, είτε και το 2012, γιατί τότε ήσχαν τα ευνοϊκά, μέχρι τότε ήσχαν τα ευνοϊκά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και μετά έχουμε τα 62 και τα 67. Και επίσης το άλλο πάρα πολύ σημαντικό, πότε συμπλήρωναν την προβλεπόμενη ηλικία, αν ήταν δηλαδή αυτή συμπληρωμένη μέχρι και τον Αύγουστο, 18 Αυγούστου του 2015, γιατί από εκεί και μετά αυξήθηκαν όλα τα όρια ηλικίας με το νόμο 4336 του 2015. Μετά το διάλειμμα, εδώ θα τα δείξουμε αναλυτικά, θα μας πείτε. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Πάμε λοιπόν να δείξουμε μαζί με τον Γιώργο Κουτσούκο και τον Χάρη τον Μπουκουβάλα σύνταξη πριν τα 60, γιατί υπάρχουν και αυτές τις κατηγορίες, Γιώργο μου. Ναι, υπάρχουν. Ακόμα υπάρχουν. Πάμε λοιπόν να δούμε. Κατηγορία λοιπόν ασφαλισμένου στον ΕΦΚΑ, ημέρες ασφάλισης, την ηλικία και βεβαίως τη δυνατότητα συνταξιοδότησης. Λοιπόν, με ανήλικο στο ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ λοιπόν. Απαραίτητο είναι 5.500 ημέρες μέχρι και το τέλος του 2010. Η ηλικία να είναι συμπληρωμένη από τον Αύγουστο του 2015 μέχρι το τέλος του 2015. Οπότε εκεί βλέπουμε. Άρα, μητέρα για παράδειγμα, με ανήλικο στο πρώτο μας παράδειγμα, με τέκνο, στο τέος ΙΚΑ, με 5.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31 Δεκάτου του 2012, ηλικία 55 ετών το 2017. Άρα, η δυνατότητα συνταξιοδότησης είναι 59,6 ετών. Μειωμένη όμως. Βέβαια, να τονίσουμε. Ναι. Τώρα, μητέρα με ανήλικο, στο δεύτερο παράδειγμα, στο τέος ΙΚΑ, με 5.500 μέχρι 31 Δεκάτου του 2012, 60 ετών. Από 19 Αυγούστου του 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2015. Αυτό το αναφέρουμε ειδικά 19 Αυγούστου, γιατί από 18 Αυγούστου ξεκίνησε ο νόμος. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, αν υπάρχουν 5.500 ημέρες και ηλικία των 60 ετών, είναι 60 ηλικιακά και 11 μήνες. Και 11 μήνες. Με πλήρη σύνταξη σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, μητέρα με ανήλικο σε δημόσιο, στο δημόσιο, 25 ετία λοιπόν μέχρι 31 Δεκάτου του 2010. Εάν είναι 50 ετών, ήταν 50 ετών, από 19 Αυγούστου του 2015 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2015, εκεί εξασφαλίζει τα 55 με πλήρη σύνταξη. Και επίσης, μητέρα με ανήλικο στο δημόσιο, 25 ετία μέχρι 31 Δεκάτου. Του 2010. Αν ήταν 50 ετών το 2016, τότε κατοχυρώνει σήμερα τα 56,9 για πλήρη σύνταξη. Μάλιστα. Δείξαμε λοιπόν κάποιες κατηγορίες, Χάρη Μπουκουβάλα. Θέλω να προσθέσω δύο, οι οποίες είναι ειδικές κατηγορίες. Ναι, βεβαίως. Πρώτον, οι υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, με αυτό το φοβερό ή 40 ή 60, προσοχή στο 60, 60 υποχρεωτικά και αν δεν είναι 40. Άρα λοιπόν αυτό είναι απόλυτο ηλικιακό όριο, με πλήρη της αναλογίας. Και η δεύτερη κατηγορία είναι επίσης μια ειδική κατηγορία του δημοσίου, είναι οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι,
και οι υπάλληλοι εξωτερικής φρούρησης των καταστημάτων κράτησης. Είναι ένα ειδικό ένοπλο σώμα, είναι η μόνη ένοπλη στις φυλακές. Παρότι ο κόσμος πιστεύει ότι στις φυλακές έχουν κουμπούρια κτλ., είναι λάθος. Κανείς σοφρονιστικός δεν έχει όπλο στις φυλακές, μόνο η εξωτερική φρούρηση. Με ειδικό δικαίωμα και ειδική νομοθεσία ως προς τη χρήση οπλισμού. Και αυτόν το ηλικιακό όριο είναι 62, χωρίς μέρα παραπάνω, όσο και αν έχεις πραγματικό χρόνο ασφάλισης. Καλό σας απόγευμα. Μήπως έχουμε κάποια εξέλιξη στις επικουρικές της Εθνικής Τράπεζας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από όσο ξέρω, δεν υπάρχει ακόμα εξέλιξη εκεί. Υπάρχει μείζον θέμα, γιατί πριν το Επικουρικό Ταμείο έχει φτάσει σε σημείο πλήρους αδυναμίας να χορηγεί τις επικουρικές συντάξεις. Αν δεν αναπτυχθεί κάποια κρατική πρωτοβουλία. Δεν ξέρω βέβαια τι θα πούν και οι θεσμοί σε αυτό, γιατί είναι πολύ συμπιεσμένα τα πράγματα. Όμως υπάρχει μεγάλο θέμα. Επίσης μιλάμε για καταβεβλημένες εισφορές για πάρα πολλά έτη. Και εδώ ανοίγει και το μεγάλο ζήτημα του τι θα... Εάν υπάρχει άλλο περιθώριο διαπραγμάτευσης μεταξύ της τράπεζας, η οποία επί πάρα πολλά έτη είχε εγγυηθεί την πορεία αυτού του συστήματος, πλέον όμως και λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων έχει αποτραβηχτεί από το ρόλο του να εγγυάται αυτό το σύστημα και από ό,τι ξέρω έχει δηλώσει και άρνηση πλέον να το στηρίξει. Είναι σε ένα τεντωμένο σκηνί, ομολογώ τα πράγματα, και θεωρώ ότι αν δεν υπάρξει κάποια παρέμβαση πλέον νομοθετική σε αυτό το ζήτημα, αυτοί οι άνθρωποι μένουν στον αέρα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Το συμπληρώνω στα όσα πολύ σωστά είπε ο Γιώργος, ότι το επικουρικό της Εθνικής είναι ο προάγγελος, είναι η απόδειξη αυτού που λέγαμε προηγούμενα για τα επικουρικά ταμεία. Για τα ταμεία, βέβαια. Οι πολύ υψηλές πραγματικά επικουρικές συντάξεις της Εθνικής τις πολύ καλές εποχές οδήγησαν άγαρμα και γρήγορα σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν νομίζω, αγαπητέ Γιώργο, ότι θα υπάρξει υποστήριξη, ενίσχυση, δηλαδή καταβολή από την πλευρά της Εθνικής με τα γνωστά προβλήματα, έτσι, κοιτάζουν να σώσουν την κλασική τους δραστηριότητα, που είναι ο δανεισμός χρήματος, έτσι, στην αυτή, και να ενισχύσουν το επικουρικό ταμείο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κρατική επιχορήγηση για αυτούς και φοβάμαι ότι θα καταλήξουν οι άνθρωποι, όσοι από αυτούς έχουν αληθινά ανταποδοτικό δικαίωμα, αγώγημα να πάρουν τα λεφτά τους γιατί τα έχουν καταθέσει, όλοι οι άλλοι, νομίζω ότι τελειώνουμε. Κύριε Ευαγγελία, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Λοιπόν, να σας πω. Βεβαίως. Ο σύζυγός μου έπαιρνε σύνταξη 1677, η βασική του. Μάλιστα. Αυτό το μήνα, το Φεβρουάριο, του μπήκε η βασική 1703, γιατί δούλευε πριν βγει η σύνταξη και του βγήκε πρόσθετη απόφαση, 28 ευρώ δηλαδή ήταν η διαφορά. Και μας είπανε τώρα ότι τα παρακρατησέτα είναι 350 ευρώ, γιατί αυτά τα 1703 είναι σαν να είχαν μπει από τον Αύγουστο του 2015. Ενώ μπήκανε το Φεβρουάριο του 2018. Ναι. Καταλάβατε, γιατί τα είπα λίγο μπερδεμένα. Ναι, δηλαδή δόθηκαν αναδρομικά ποσά, γιατί θεωρήθηκε ως αρχική αίτηση αυτή του 2015. Ναι, αλλά δεν πήρε τα χρήματα όμως. Δεν πήρε λεφτά παραπάνω. Δηλαδή αυτά εικονικά φαίνονται ότι τα πήρε, ενώ δεν τα έχει πάρει. Αυτή τη στιγμή δεν σας καταβλήθηκε μόνο μία μικρή προσάυξηση για το μήνα αυτό, δεν δοθήκανε κάποια... Όχι, δεν δοθήκανε τίποτα. Το Φεβρουάριο φαίνεται ότι παίρνει 1703 και όλους τους προηγούμενους μήνες παίρνει 1677, η βασική μήνα τώρα. Παρακράτηση. Κάποια παρακράτησα υπάρχει, όπως λέει και ο Χάρης. Ναι. Κάποια παρακράτηση υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η αύξηση είναι αύξηση, θα τη δείτε. Κοιτάξτε μόνο μήπως όπως αναδρομικά σας κάναν τις... Εγώ πήγα στο ΙΚΑ και μου είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα, ότι είναι μνημονιακή νόμη, τι είναι τέλος πάντων. Δεν μπορώ να κάνω ένσταση. Εγώ αυτό πιο πολύ θέλω να ρωτήσω. Α, η ένσταση, ξέρετε, είναι ανέξοδη. Κάντε. 3 ευρώ μεγαρόσιμο έχει. Αλλά κοιτάξτε μήπως τελικά όπως σας υπήρχε αναδρομική αύξηση και τα θεωρήσαν δηλαδή πρώτη αίτηση αυτή του προηγούμενου έτους, πως υπάρχουν και αναδρομικές κρατήσεις, οπότε κάναν τα συμπλήν και γι' αυτό δεν πήρατε χρήματα στα χέρια σας.
Ναι, εννοείται ότι... Ναι, για δείτε το. Μπορεί δηλαδή... Μπορεί. Ναι, αλλά είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Είναι 350 ευρώ και 220 ευρώ. Τώρα μην αναλώνουμε το χρόνο. Είναι 600 ευρώ, ναι. Τόσο... Για δείτε το πάντως έτσι. Κοιτάξτε το και αυτό που λέει ο κύριος Μπουκουβάλας όμως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Ναι. Πάμε τώρα να δούμε μαζί με τον Ηλία του Χατζηγεωργίου τις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουμε, αν έχουμε μέσα στο Φεβρουάριο ή τους επόμενους. Τι ακολουθεί, Ηλία μου. Μέσα στο Φεβρουάριο δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση πέρα από το λογιστικό κομμάτι των επιχειρηματιών. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει υποβολή των συγκεντρωτικών, των ετήσιων συγκεντρωτικών, γνωστός και ως MIF του 2017. Είναι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών που πλέον δεν υπάρχει κατώτατο όριο. Οποιοδήποτε τιμολόγιο θα πρέπει να περνιέται μέσα σε αυτές τις συγκεντρωτικές καταστάσεις και να γίνεται στο τέλος ο παραλληλισμός, το αν συμφωνούν τα τιμολόγια του ενός που περνάει τους πελάτες του με τα τιμολόγια των άλλων που περνάει ως προμηθευτές. Και από εκεί διαπιστώνονται και μια σειρά διαφοροποιήσεων και αποκλήσεων και μέσω αυτής της διαδικασίας μπορεί κάποιος λογιστής να τσεκάρει ότι κάποια τιμολόγια δεν έχουν περαστεί, δεν του έχουν χορηγηθεί από τον πελάτη του προκειμένου να το περάσει στα βιβλία. Αυτό είναι η αρχική διαδικασία που σιγά σιγά σταδιακά οδηγεί στο να γίνει το έντυπο Ε3, ώστε να μπορέσει να γίνει φορολογική δήλωση της επιχείρησης, είτε είναι ατομική επιχείρηση, είτε είναι κάποιο νομικό πρόσωπο. Καλά ακούγεται βέβαια όλη αυτή η διαδικασία, αλλά έχει πάρα πολλά προβλήματα στην πράξη. Είναι η τρίτη χρονιά που μπαίνουμε σε αυτές τις λογικές, σε αυτού του τύπου τις συγκεντρωτικές καταστάσεις. Υπάρχει από τον Σύλλογο έτοιμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια να υπάρχει περιορισμός στο κατώτατο όριο του ποσού που θα πρέπει να μπαίνει μέσα σε αυτές τις λίστες, γιατί πολλές φορές προκύπτουν μια σειρά προβλημάτων λόγω αυτού του χαμηλού ποσού. Πάει να κάνει κάποιος διακοπή και φαίνονται διαφορές αστείες και κολλάει στη διακοπή, θα πρέπει να κάνει τροποποιητικές, να πληρώσει πρόστιμα κ.ο.κ. Mm-hmm. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν περαστεί τιμολόγια, κάποιος θέλει να κάνει αναδρομική διακοπή και φαίνεται μέσα στις ΜΜΕ ένα τιμολόγιο αξία 40 ευρώ. Το 2016 και αυτό του κολλάει στο να μπορεί να κάνει αναδρομική διακοπή και συνέπεια αυτού θα είναι να πρέπει να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές για 10-15 χρόνια και γενικότερα δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων η διαδικασία αυτή. Άλλες κρεμότητες δεν υπάρχουν μέσα. Και βεβαίως μόνο να προσέχουμε τις ρυθμίσεις που είμαστε, να πληρώνουμε γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές. Να προσέχουμε. Για να έχουμε χάρη που κουβάλει, γιατί ξέρεις, τα χάνουμε και μένουμε μετά στο να μην έχουμε τίποτα. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε. Γυναίκα μου έχει 32 χρόνια υπηρεσία στο δημόσιο και είναι 60 χρονών, οπότε πέρυσι είναι κανονική. Πόσα χρόνια είπατε έχει? Έχει 32 στο δημόσιο. 32 χρόνια, μάλιστα. Ναι. Και είναι 60 ετών, μου είπατε. Είναι 60 ετών. Μάλιστα. Εκτός από το δημόσιο υπάρχει άλλος φορέας? Όχι. Κοιτάξτε, όπως είναι τα πράγματα, την 25ετία, έτσι όπως μου τα αναφέρετε, την έχει 25ετία μέσα στο 2011. Έχει περίπου 25 χρόνια. Επομένως, στο 2011 ίσχυαν τα 61 για πλήρη σύνταξη. Τα 61 τα συμπληρώνει το 2019. Σωστά? Ναι. Ωραία. Ναι. Επομένως, το 2019 είναι στα 64 και 5 μήνες. Ναι. 64 και 5 μήνες. Τα 64 και 5 μήνες θα βγει. Ναι. Δηλαδή το 2000. Γιατί σας λέω, έχει την 25ετία μέσα στο 2011, ίσχυαν τότε τα 56 για μειωμένη και 61 για πλήρη σύνταξη, τα 61 τα συμπληρώνει το 2019 και εμπίπτει σε κάποιες μεταβάσεις, οπότε πάει αργότερα. Πάει 62 δηλαδή. Πάει στα, όπως σας είπα, στα 64. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε τώρα, τι ωραίο το απάντησε ο Γιώργος. Δείτε, είναι από τις περιπτώσεις που έχει 31 χρόνια δημόσιο. Προφανώς θα έχει ο άνθρωπος και στρατό και μπορεί να έχει σπουδές κλπ. Και δεν τον συμφέρει να αγοράσει τίποτα.
Διότι μέχρι τα 64,5 που συμπληρώνει τα όρια του νόμου Κατρούγκαλου για να βγει, θα έχει πολύ περισσότερο από τα 35 χρόνια. Και τόσα χρόνια. Δεν του λείπουν χρόνια. Η ηλικία του λείπει. Mm-hmm. Είδατε. Mm-hmm. Άρα δεν πρέπει να δώσει ούτε ένα ευρώ σε εξαγορά. Δεν είναι έτσι, Γιώργο? Ναι, έτσι όπως είναι το σύστημα, ναι. Είναι τιμωρητικό το σύστημα. Αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Βεβαίως. Και επίσης το νέο ασφαλιστικό, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ με όλους τους εκλεκτούς δικηγόρους. Βεβαίως. Μεγάλη προσοχή, γιατί πολλές φορές δεν αξίζει να βγεις στη σύνταξη χάρη του κουβάλα. Και αν βγεις και αν μπορείς να δουλέψεις, θα σου πάρω το 60%. Και αν μετά θέλεις να εργαστείς για να συμπληρώσεις, χάνεις το 60% της σύνταξής σου και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχουμε αλλαγές στο νόμο Κατσέλη, Μαρία Ζιαζιά, βεβαίως για ένα χρόνο ακόμα, μέχρι 31 Δεκάτου του 2018. Είναι ένας νόμος ο οποίος βεβαίως προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Πολλοί έχουν γίνει αυστηρά λίγο τα κριτήρια, περιμένουμε κάποιες αλλαγές. Πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι αλλαγές. Ακριβώς, Σοφία μου, νομίζω ότι γίνεται ένα ξεκαθάρισμα στην ουσία, διότι αν παρατηρήσουμε πρωτύτερες αιτήσεις, θα δούμε ότι έκανε οποιοδήποτε αίτηση, ο οποίος είχε κάποιο αφιλή, ενώ είχε παράλληλα όμως και κάποια περιουσιακή κατάσταση, η οποία ανταποκρινόταν και μπορούσε σε κάθε περίπτωση να αποπληρώνει ένα μέρος των δόσεών του. Πλέον λοιπόν γίνονται πιο αυστηρά τα κριτήρια, έτσι ώστε πολλές αιτήσεις να απορρίπτονται και μόνο με την κατάθεσή τους. Δηλαδή να μην προχωρούμε σε μία δικάσιμο, διότι αν διαπιστώσουμε πάλι λοιπόν, έχει πάρα πολλές δικασίμους και βλέπουμε ότι πηγαίνουν και σε πολύ μακρότερες δικασίμους. Δηλαδή βλέπουμε 2030-2040 πολλές φορές. Mm-hmm. Οπότε όλο αυτό θέλει να υπάρξει ένας περιορισμός σε όλο αυτό. Γι' αυτό και μπαίνουν τα κριτήρια αυτά. Σαν πρώτο κριτήριο, έχουμε πει λοιπόν ότι θα ελέγχεται περισσότερη περιουσιακή κατάσταση, καθώς επίσης και τα εισοδηματικά κριτήρια, προκειμένου να δούμε αν μπορούμε να τα αποκριθούμε για να μπούμε στη ρύθμιση αυτή. Επιπλέον, όπως βλέπουμε πάρα πολλές φορές, έχει να κάνει και με τις αναβολές που παίρνει ο ετών στο δικαστήριο. Διότι σε πολλές περιπτώσεις, μία αναβολή μπορεί να φανεί και πιο χρήσιμη για κάποιον ετών, προκειμένου να μην δικαστεί η υπόθεσή του. Όμως, πλέον τίθεται σαν όριο οι τρεις αναβολές, ενώ σε περίπτωση επόμενης απορρίπτεται η αίτηση. Και το βασικά το πιο σημαντικό όλων είναι το τραπεζικό απόρριτο, διότι στις επόμενες ημέρες, μεταξύ των άλλων ρυθμίσεων, θα είναι και, και η εφαρμογή του τραπεζικού απορρίτου, διότι θα μπορεί κάθε τράπεζα να ελέγχει τις αιτήσεις. Και πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε λοιπόν τόσο καιρό ότι κάποιος έγραφε στην αίτησή του ότι δεν έχω τραπεζικές καταθέσεις που υποχρεωτικά θα πρέπει να τις δηλώνεις ή δεν έχω τραπεζικές καταθέσεις. Αυτό υπήρχε απλά στην αίτηση. Πλέον λοιπόν η τράπεζα θα μπορεί να ελέγχει το κάθε πιστωτικό ίδρυμα λοιπόν, αν σε κάποια άλλη τράπεζα έχει κάποιες καταθέσεις, οι οποίες είτε δεν δηλώνονται είτε σιωπηρά τις αποδέχεται στην αίτηση στη συγκεκριμένη. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και σε κάθε περίπτωση ό,τι πιο αυστηρό εφαρμόζεται έχει να κάνει με τον περιορισμό των αιτήσεων και των ανθρώπων που θα υποβάλουν σε αυτό και να τονίσουμε το τραπεζικό απόρριτο, διότι και εκεί σε κάθε περίπτωση θα είναι τα πράγματα πιο ξεκάθαρα και πιο ανοιχτά. Ο κύριος Θοδωρής είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, γεια σας. Να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο, καλό μήνα. Να ρωτήσω για τη γυναίκα μου, τους κυρίους εκεί, ποιος ξέρει για σύνταξη. Βεβαίως. Είναι 56 χρονών, έχει 1,5 χρόνο ένσημα το 74-75. Μάλιστα. Και από το 2001 είναι στο ΤΕΒΕ, ο ΑΕ. Μάλιστα. 1,5 έτος έχει στο ΙΚΑ. Ναι, ναι. Είναι στο ΙΚΑ. Και μετά έχει κενό χρόνο και ξαναξεκινάει το 2001. Κενό, ναι. Με αυτό με τα χρόνια που έχει, πάμε κατευθείαν στα 67. Για πλήρη σύνταξη. Κάτι νωρίτερο δεν υπάρχει. 16 και 1,5. Δεν μετράει το ότι έχει κάτω πριν από... Δεν παίζει ρόλο αυτό. Δεν έχει κάποιο προνόμιο από το ότι είναι πριν το 83. Αυτά μετράνε σε άλλα ταμεία, όχι στο ΝΟΑΕ που είναι. Δυστυχώς. Πάμε δηλαδή κατευθείαν στα 67. Στα 67. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θοδωρή. Ενώ άκουσα άλλες περιπτώσεις που είπανε στα 62. Δεν σας αφορά εσάς. Ναι, να διευκρινίσουμε ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε δεν επεκτείνονται αυτομάτως σε όλες τις κατηγορίες. Έτσι. Γι' αυτό πρέπει ο καθένας να δει το ασφαλιστικό του ιστορικό πώς είναι, να δει αν έχει αυτές τις προϋποθέσεις και τα ηλικιακά όρια που έχουμε πει ακριβώς πότε συμπληρώνονται και τότε μπορεί να τύχει τον πολύ σημαντικό αυτό. Διατάξεων. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, όπως και με τα δάνεια το ίδιο. Πολλοί κόσμοι παρασύρεται. Εμείς αναφέρουμε δυνατότητες, αλλά δεν είναι ισχύουν για όλους. Είναι κάποιες ειδικές διατάξεις για συγκεκριμένη κατηγορία. Δεν είναι για όλους τα πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλό μήνα κιόλας. Καλό μήνα. Πολύ ευχαριστώ για εκπομπή σας για να μαθαίνουμε πράγματα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
Θέλω το εξής να ρωτήσω. Εγώ είμαι γεννημένος το 62, αλλά έχω πάρα πολύ υπηρεσία, δηλαδή το 10ο του 19. Μάλιστα. Έχω 11 χρόνια υπηρεσία, ας πούμε, γιατί ήμουν και στο ΝΑΤ, είχα και 2 μήνες στο ΙΚΑ το 80 και έχω 4,5 χρόνια ασφαλές υπηρεσία στο ΝΑΤ. Και έχω και 30 χρόνια στον ΟΑΕ. Θέλω να ρωτήσω, επειδή έχω ανήλικο και είναι μονογονική οικογένεια και έχω τα ανήλικα, με πιάνει καθόλου ο νόμος να βγω πριν τα 60. Τελευταίες φορές ποιος είναι από όλους αυτούς ακόμα που είπα. Ακόμα είμαι στον ΟΑΕ. Στον ΟΑΕ. Ναι. Δεν έχετε κάποια... Είναι το 10ο του 62. Μάλιστα, ναι. Κάποια ευνοϊκή μεταχείριση δεν έχετε ως προς τον ΟΑΕ για την ιδιότητά σας, όπως τη... Ναι, επειδή είχα λίγους μήνες ΙΚΑ γι' αυτό. Και ναι. ΝΑΤ, 4,5 χρόνια. Το σύνολο των ετών, χοντρικά φτάνουμε πόσο στα σύνολο, όλα αυτά τα χρόνια σαν που αναφέρατε. Σαν σύνολο το 18, το 10 του 18, θα έχω 1700 και έχω εξαγοράσει και παιδιά και 3 χρόνια για παιδιά. Ωραία, θα μπορείτε στα 62 να φύγετε. Αν κλείσει 40 στα 62. Αν κλείσετε 40 χρόνια, ναι. Ναι, τότε θα τα έχω, ναι. Εάν έχετε 40 χρόνια, βγαίνετε στα 62, λοιπόν. Και επειδή τελευταίες φορές είναι και ο ΟΑΕ, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Δεν υπάρχει, αλλιώς στα 67. Ναι. Όχι, στα 62, μπορεί στα 62, δεν χρειάζεται να τα έχει. Α, έχει 40 και 62. Ωραία. 12.000 ημέρες, δηλαδή. 40 και θα βγει 62. Για τη συμπλήρωση των 12.000 μπορείτε να πάρετε και πληρωματικό χρόνο. Ναι, μα... Δεν θα σας χρειαστεί ο πλασματικός. Αλλά αν έχει έχετε πορεία, ακόμα, έχετε ναι, ακόμα έχει 5-6 χρόνια. Αν κάτι συμβεί και διακοπεί η πορεία και δεν φτάσετε το στόχο, μπορείτε με πλασματικά χρόνια. Μήπως μετά. Δηλαδή απαλλαγείτε, κάνετε διακοπή κανένα 2 χρόνια για να αποφύγετε τις τόσες εισφορές. Θέλω να σταματήσω το 19, κάπου εκεί θέλω να σταματήσω τέλος του 19. Ναι. Μπορεί και να σας παίρνω. Θα περιμένω 3 χρόνια. Να πάρετε τον κύριο Κουτσούκο να σας το πει ακριβώς πώς να σταματήσετε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μήνα να έχετε. Τελευταία ερώτηση που μας κάνουν και θα απαντήσει η Μαρία Ζιαζιά είναι για τους εγγύητες. Αν ο πρωτοφυλέτης μπει στο νόμο Κατσέλη, αν μπορεί να μπει ανεξάρτητα και ο εγγύητης. Ναι, φυσικά, Σοφία, όπως τονίζουμε κάθε φορά, είναι ότι ο εγγυητής στην ουσία πρόκειται για έναν εξάρτητο πρόσωπο, έναν αυτόνομο δανειολήπτη, ο οποίος οφείλεται εξίσου στο ίδιο βαθμό όπως ευθύνεται και πρωτοφυλέτης. Γι' αυτό λοιπόν να μην λησμονεί ο συγκεκριμένος, να καταθέτει την αίτησή του και εκείνος ταυτοχρόνως, με τα ίδια κριτήρια, με τις ίδιες διευκολύνσεις ή με τους ίδιους περιορισμούς αντίστοιχα, και να απολαμβάνει και εκείνος τις ευεργεσίες του συγκεκριμένου νόμου. Μόνο αν είμαι στη ρύθμιση των 100 δόσεων μπορώ να μπω στο σύστημα για να κάνω νωρίτερα τη ρύθμιση των 12 δόσεων. Δεν υπάρχει για πρόβλεψη, όχι. Απλά τότε είναι αναγκαίο να γίνει αυτό για να μην κινδυνεύσει η ρύθμιση των 100 δόσεων. Ο κόσμος ακούει ότι μπορούν να μπουν και σου λέει χάρη που κουβάλα τι γίνεται. Να μπω κι εγώ, είναι για μένα, δεν είναι για μένα αυτή η ρύθμιση. Και κλείνουμε με το να δούμε τι γίνεται με τα πλασματικά έτη και πότε συμφέρει ο πλασματικός χρόνος για κάποιον συνταξιούχο. Συμφέρει αν πρέπει να φτάσει κάποιο στόχο συγκεκριμένο και αν δεν μπορεί να το συμπληρώσει με πραγματικό χρόνο ασφάλισης, είναι μονόδρομος να το κάνει αυτό. Και το πώς υπολογίζεται εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών. Mm-hmm. Να πούμε για τους μισθωτούς ότι έχει να κάνει κυρίως με το ύψος των μεικτών αποδοχών που έχει κατά το χρόνο που καταθέτει την αίτηση. Είναι το 20% επί των μεικτών. Είναι επιβάρηση σημαντική. Είναι μεγάλη επιβάρηση. Εκτός από το δημόσιο, που το δημόσιο η εισφορά εκεί είναι χαμηλότερη, είναι γύρω στο 13,34%. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Να έχουμε έναν όμορφο μήνα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.